Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γκόβερ. Γεια σα, παιδιά. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. σου κοινό τη μικρή κουβέντα. Τη μικρή κουβέντα. Μιλάμε για ένα φοβερό. Ναι. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που κάποιο guest με χαιρετάει αφού δεν χαιρετάμε και οι δύο. Άρα γιατί όλοι σε κλάνουμε. Ναι, ή λένε γεια σου Αντώνη, λένε γεια σου παιδιά. Και εγώ είναι η πρώτη φορά που. Παιδιά, αυτό δεν είναι το signature. Γεια σου Πάρη, γεια σου Αντώνη. Το συνήθω δεν. ή λέει γεια σου παιδιά. Γεια σα, παιδιά, μάλλον.

Προσπαθώ να μπραντάρω τον Κόβε, γιατί η παιδιά είναι δυσύλλαγο. Κωνσταντίνο, έχουμε κοιμηθεί μέχρι να το πει. Κόβε. Και το πώ είναι συναντηθεί, η φωμή σα. Έλεω. Μα τώρα, ζήτω ο Κώστα, ξέρω εγώ, μα φτιάξει τα τραυλικά. Γιατί ρε φίλε, φάτουμε, εγώ ξέρω ο Ναι, ξέρετε ότι ο Κώστα είναι το Γκουστάβο, ε. Ω, έσκαζε το τρίμμυο, θα λέγεται γκά στα αγγλικά. Ναι, σωστά. Έχω την εντύπωση ότι προκύβει από τον Γκουστάβο, το οποίο εν τέλει είναι το ίδιο όνομα. Έχω την εντύπωση. Συστηνή σαν γκάς. Γκάς φρίνκ. Μπούμ. Όχι, καταρχάς το, το Κώστας Κωνσταντίνος, τώρα πάλι και εγώ θα πετάξω λίγο τριβία. είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος, είναι από τη λατινική λέξη Κωνσταντία. Υπομονή και επιμονή σημαίνει. Δεν έχω τίποτα από τα δύο, οπότε όχι. Θα πω ότι έχει επιμονή. γιατί έχω να δηλώσω ότι αυτό το podcast. Αν ό,τι με έχει πει σε πριβέκτη συζήτηση ότι ο Ιωσήφ είναι η μέρα που σε πήρε και σε έβαλε κάτω από τα φερά του στην όρθια, θα μα τα πει βέβαια στην όρθια. Όλα. Είσαι ο πρώτο άνθρωπο που ξεπέρασε τον Ιωσήφ στο πώ φορέ τη μονή έχει Λοιπόν, ισχύει και την τελευταία φορά. Πολύ δύσκολο ρεκόρ να ξέρει ο Ιωσήφ να περάσει. Την τελευταία φορά του. Έστειλε στον Αντών ένα, ένα meme που είναι ο Μπέρνι. Ο Λέει I once again uh, ask you to. Και γράφω ένα έρευλο στην μικρή κουβέντα. Γιατί, καταρχά, τώρα εντάξει, θα ακουστεί λίγο τσίτζι, είναι λίγο τιμητικό. Τι εννοώ, όταν έχουν καθίσει σε αυτήν εδώ την καρέκλα, ελπίζω να είναι αυτή. Αλλάζει καρέκλα, μια φορά. Ξενέρωσα. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μην καθίσει σε αυτήν. Απλά είναι και με πιθανότητε για να νιώθει πιο κυριάσαι με να το φτιάξω στο μυαλό μου ότι εδώ. Κάτσαν άνθρωποι που γενικά, όχι μόνο ο, ο, Ιωσήφ που του είπα κάθε φορά που θα το όνομά σου πιέσαι ένα σφινάκι γιατί θα, θα ακούσετε τουλάχιστον 10 φορές ε, και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους τους ξέρω και τους οποίους τους ε, θαυμάζω αρκετούς mm. δεν ξέρω, αλλά αυτούς που ξέρω υπάρχει ένα admiration δεν μιλάω για σας, για σας δεν δε είναι ότι δεν υπάρχει απλά τώρα εντάξει είστε ε, στην host, το ναι. ναι. θα μιλήσω για τρίτες που δεν είναι, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Αυτά. Τι κλείνει εδώ, τέλο. Ωραία. Για να πάμε στο intro λίγο και να το πιάσουμε λίγο από εκεί. Θε να μα πει λίγο κάποια πράγματα για σένα, μέχρι τώρα, τι έχει κάνει, που βρίσκεσαι τώρα. Τι άλλο σου δώσει, ξέρει μια ένα intro, α τυπικό για να ξέρει. Ωραία, ναι. Ά, από εκεί. Λοιπόν, okay, εγώ είμαι από Κοζάνη, το ορεινό Δουκάτο. Πήγα στα 18 στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω, ε, μηχανολόγο μηχανικό. Πήρα πτυχίο. <laughs> <laughs> no Νο πάνω, μετά έκανα για δύο χρόνια ηλίθειε δουλειέ σαν freelancer στο, στο ίντερνετ. Δηλαδή, μικρή σημείωση είναι κακό να ξεκινά σαν, σαν freelancer πρώτη δουλειά, γιατί δεν έχει καθόλου structure στη δουλειά σου. Καλό είναι να πα σε έναν οργανισμό, να το βρει και μετά να γίνει freelancer. Έχω πάει ποτέ σε οργανισμό, αλλά και αυτό. <laughs> <laughs> τον έφτιαξε. Φύγεζε έναν οργανισμό. Οπότε ναι. ναι, και αυτό είναι. Ε, μετά από αυτό είχα μια ιδέα για μια startup. Με τραβούσε κάτι, με τραβούσε προ την επιχειρηματικότητα. Απλά δεν το είχα, δεν τα είχα βρει με τον εαυτό μου για να πω θα ακολουθήσω έξω εγώ το, το αυτό που τέλος πάντων τραβάει. Ε, οπότε έκανα κάτι σαν startup στην αρχή, ήταν online courses ε, για φοιτητές πάνω σε soft skills, το οποίο υπήρχε, το need υπήρχε και υπάρχει έτσι, απλά δεν ήταν κανείς willing to pay ας πούμε. Είχα πάρει και ένα, ένα, εσπ. βρήκα co-founder. Και μπήκαμε σε ένα accelerator στη Θεσσαλονίκη το οποίο λέγεται OK Thess και υπάρχει και τώρα. Okay. Τότε το OK ήταν στο. ή, ε, ήταν. και δεν ξέρω, ελπίζω να παραμένει στο, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, ακού τη Θεσσαλονίκη accelerator και λε, Ελά, εντάξει, όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, θυμάμαι το πρώτο σου που μπήκα και άρχισα να καταλαβαίνω γιατί είχε ένα bootcamp, ξέρω εγώ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό, γιατί γενικά δεν θυμάμαι, αλλά αυτό δεν θυμάμαι. Σάββατο να λέω, Έχω βρει θέλω να κάνω. Και α, από αυτά που άκουγα, δηλαδή, είχα γίνει τόσο τύπου inspired, είναι Αμερικανιά, αλλά ήταν αλήθεια. Ε, οπότε, ναι, ε, πέτυχε εν πάση περιπτώσει αυτό που κάναμε. Κάναμε ένα pivot, φτιάξαμε ένα bot στο Messenger, από εκεί φτιάξαμε και προϊόν. Το οποίο ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με mentors. Mm -hmm. ε, δεν ήταν ακριβώ marketplace, ήταν one-to-one -one, και πλέον να σας, πήγαμε να απευθυνθούμε σε διεθνέ κοινό. Ε, δηλαδή, πήγαμε Αμερική, λέμε, θα βρούμε εκεί μέντορε και πράγματι κάποιοι μα απάντησαν. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό ότι κυνηγά κάποιον στην Ελλάδα και κυνηγά κάποιον στην Αμερική. Και οι πιθανότητε να σου απαντήσουν δεν είναι. Αν δεν είσαι στην Αμερική, δεν θα με κοιτάξουν καν. Όχι. Μη σου πω ότι είναι και πιο easy όταν του έλεγε να το βάλει proposition. <laughs> 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 με τον γυρίσει <γύριο laughs> τα αγγλικά <laughs> τώρα. Οκ, <laughs> okay, ναι. Οπότε, τέλο πάντων, και αυτό δεν πήγε. Ακύφτε με εμεί. Κάναμε κακό execution. Δηλαδή, το πρώτο δεν είχε ζωή. Δεν είχε product market fit Το δεύτερο. Γιατί? Είχε νόημα. Δεν κακό execution. Ένα. Και, και τι θα έκανε διαφορετικά. Ωραία, δε, δεν επιμείναμε. Πολύ σημαντικό. Ε, δεύτερον, δε, δηλαδή, κανονικά για να δει αν κάτι πηγαίνει, εγώ είχα στο μυαλό μου τότε ότι εντάξει, έξι μήνε α πούμε, και αν δεν τραβήξει, μαλακία. Δεν υπάρχει, δεν κάνει πουλή η αγορά. Δηλαδή, περιμένω ρε παιδί μου ότι γενικά οι καλέ ιδέε ουσιαστικά τι ρουφάει η αγορά. Δηλαδή, είναι έτοιμη. Δεν είναι από ό,τι είδα εκ των υστέρων ακριβώ έτσι. Δηλαδή, θέλει ξέρεις, να ψάξει πολλά way ins. <Συσχεδί> Πώ θα το πω, είναι σαν να προσπαθεί να πει ένα κάστρο. Θα το πω πολλέ ηλίθιε μεταφορέ. Γιατί ξέρει μετά δει stick και είναι ηλίθιε, αλλά δεν πειράζει. Ε, είναι σαν να προσπαθεί να πει ένα κάστρο και να δοκιμάζει πόρτε. Οκ, okay, αυτή δεν κάνει, αυτή δεν κάνει, αυτή δεν κάνει, αυτή δεν κάνει. Στο τέλο, μπορεί να μπει μέσα στο κάστρο και να μην έχει τίποτα, αλλά εμεί δεν μπήκαμε καν να δούμε αν έχει ζωή. Και θεωρώ ότι σαν αγορά είχε ζωή. Δηλαδή, τότε ήταν λίγο πριν σκάσει το creator economy. Ήταν σε πολύ καλό κέρβ. Αν πήγαινε, θα έκανε κάτι. Τώρα δεν θα γινόταν unicorn, γιατί δεν είχαμε εμεί το... το, background να στρίξουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι όλα unicorn. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ε, συμφωνώ 100%. σα ίσα. -ίσα. Μακάρι να έχουμε περισσότερα πάμε να δοκιμάσουμε και α μην γίνουμε ποτέ ε, unicorn. Ε, not a VC thing. think. πάση περιπτώσει, δεν, δεν, δεν τράβηξε. Ε, μετά, εγώ έψαχνα για δουλειά. Με τη μία, δηλαδή, γύρισα και είπα στα παιδιά στο accelerator ότι η παιδιά ε, Μπορεί να μου δώσει κάποιο referral, γιατί δεν, έχω, δεν είχα αφεντικό, α πούμε, για να μου δώσει το referral. Μου λένε, θε να έρθει εδώ να δουλέψει. Άλλο που δεν ήθελα. Δηλαδή ήταν φοβερό space, είχε φοβερό community από γύρω του. Και πήγα και έκανα για περίπου ένα χρόνο τον community manager. Το οποίο ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι η φυσική μου θέση. Είμαι <laughs> community <laughs> manager. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το calling στο τέλο. Το οποίο τι σημαίνει, συγγνώμη. Να είσαι community manager για το. Είναι πολύ abstract αυτό τώρα. Λοιπόν, κοίτα. Σα... Καταρχά, στο εκεί η θέση η ομάδα ήταν πολύ μικρή. Δηλαδή δεν υπήρχε εγώ κάνω αυτό. εντάξει, τώρα σα λέω κάτι που το ξέρετε μάλλον στο πετσί σα. Ε, ουσιαστικά ασχολείσαι πάρα πολύ με τι ομάδε. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ. Πάνω κάτω έχει να κάνει και με αυτό που κάνω τώρα. Είχε πάρα πολύ sourcing. Find the teams. Convince them to, to apply. Θα μιλάω στα αγγλικά. Sorry γι' αυτό. Μου βγαίνει τύπου αυτόματα. Αμήν πω. Όχι, το κοινό σα, παιδιά, και ξανά κολακεύω το κοινό. Το κοινό σα ξέρει αγγλικά. Ναι, ε, αυτοί μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι καλοί. Είναι αυτή ναι, οι Λίβινγκ. Σωστά. Ε, οπότε αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο ήταν, αφού μπουν μέσα, πώ διαχειρίζεσαι τον κύκλο ζωή του μέσα στο Oakie, Δηλαδή. εκτό των εταιριών, ομάδων, ιδεών, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι το καλό. Στη Θεσσαλονίκη έχει το εξή καλό. Και η Αθήνα δεν το έχει. Έχει το, το μέγεθο εκείνο που τη επιτρέπει να είναι αρκετά condensed. Δηλαδή δεν υπήρχε ε, meetup, α πούμε. Λίγα ήταν αυτά που και δεν γίνονταν στο Κίθε. Οπότε ήξερε ότι όποτε και να σκάσει μία random τρίτη, θα βρει ανθρώπου που είναι εκεί και κάτι γίνεται. Έχει κάτω ένα meetup, ήταν ένα τεράστιο, με πολύ μεγάλο χώρο και κάτω έχει ένα meetup. Πάνω είχε ομάδε που δουλεύουν σε κάτι. Και αυτό, αυτό για μένα είναι και ορισμό του community. Συγγνώμη που παρεκτρέπουμε, αλλά community είναι το να πα, ξέρω εγώ, Δευτέρα βράδυ σε έναν χώρο και να είναι εκεί 11 η ώρα ή 10 η ώρα, εντάξει, όχι 11, και να είναι εκεί δύο-τρει ομαδούλε που δουλεύουν σε κάτι. Regardless τι είναι αυτό το κάτι. αυτό, αν το έχει αυτό, έχει το. Πώ να το πω, το, το δομικό στοιχείο ενό community. Πάντω, επειδή είπε ότι για ναι, την υπάρχει ένα καλό εξελίδο στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει και το πάρκο στη Φέρμη, το οποίο προσελκύει ενδεχομένω λίγο πιο. Δεν είναι startup πάρκο, θα μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλε εταιρείε που πάνε εκεί, αλλά σου δίνει εργαλεία, Ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί νομίζω και οι φορολογικέ ε, καταστάσει εκεί πέρα είναι λίγο πιο ευνοϊκέ. Έχει δηλαδή διάφορα καλούδια oh, τα οποία. Αλλάζει κάτι εντό χώρα από ό,τι ξέρω. Ε, ε, ίσο, ε, κοίτα, υπάρχουν κάποια κίνητρα. Όπα, το ακούμπησα. Υπάρχουν κάποια κίνητρα για να πάνε χρήματα στην περιφέρεια. Ε, αλλά γενικά, ενώ υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε. Δηλαδή, υπήρχε το supply, το demand δεν υπήρχε. Αν δείτε σε όλα τα, τα ΕΣΠΑ, έχουν κριτήρια περιφέρεια. Δηλαδή δεν κοιτάει η Ευρώπη το Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνει ότι α πούμε ο Βορρά τη Ιταλία είναι διαφορετική κατάσταση από τον Νότο. Ε, οπότε γενικά και από Δυτική Μακεδονία, επειδή έχω επαφή, και η Κεντρική Μακεδονία, επειδή πάντα υψηλή ανεργία, χαμηλό κατακεφαλή να έπει κτλ. Δεν ξέρω και το στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα η Κοζάνη στην ανεργία ε, είναι πρωταθλήτρια. ουσιαστικά ε, είχαν παραπάνω χρήματα per capita για αυτού. Δεν υπήρχαν οι άνθρωποι να τα ζητήσουν, ή ιδέε, ή επιχειρήσει να, να, τα ζητήσουν. Αυτό. Και για Θεσσαλονίκη γενικά αναφέρομαι στο οικοσύστημα. Δηλαδή, οι διαφορέ οικοσυστήματο εντό τη χώρα, α πούμε, η πάτρα συγκρίνεται με τη Θεσσαλονίκη. Και η πάτρα είναι πιο μικρή σε. Ε, πώς να το πω, σε αριθμού. Ε, Επίση, η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι, έχει πολύ καλό προξίμητη με τα Βαλκάνια, που γίνονται πραγματάκια. Δηλαδή η Σόφια είναι τρει ή μισή ώρε με το αμάξι. Mm. Τα Σκόπια, κάπου εκεί. Με όχι τόσο καλό δίκτυο. Τα Σκόπια, επειδή είχα πάει μια φορά πάλι, όπω ήμουν στο K10, okay, έχουν <coughs> τέσσερα accelerators. Τα Σκόπια. Και τα Σκόπια είναι 800.000 πόλη και η χώρα όλη είναι, ξέρω εγώ, δύο, δύο εκατομμύρια. Οπότε η πόλη είναι συγκρίσιμη με Θεσσαλονίκη πρακτικά, σε νούμερα. Ναι, και η Θεσσαλονίκη ξέρει, με, με τα βία μπορεί να συντηρήσει το, το ένα accelerator. Γιατί πιστεύει. <laughs> Πάμε στα βαριά. Ε, Συγγνώμη, να, να, ρωτήσω κάτι. Με να, 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 πω κάτι πάνω σε αυτή την ερώτηση. Mm. Εμένα δεν μου αρέσει που στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πάρα πολύ όσμωση, να το πω, στην Αθήνα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι η Αθήνα και να με ειλικρινήσω, εγώ μετανιώθω ότι είναι το χάο. Δηλαδή δεν νιώθω. Ούτε θέλω να μειώσω τη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι πιο κοντά στην Πάτρα παράδο <coughs> αυτό το οποίο είναι στην Αθήνα. Καλά, και πληθυσμιακά. Ναι. Όχι ότι δεν έχει, έχει πάρα πολύ καλά το εκεί και φοβερέ εταιρείε. Δηλαδή, Geekbot. Mm. Παράδειγμα. Mm. δεν δηλαδή, το συζητάμε. Δε. Shout out στην Geekbot εδώ. Και ο mm. Kane Credible, παρόλο που ήταν νομίζω στο Βόλο, εν τέλει. Ναι, στο Βόλο ήταν. Ο Γιώργο Βοτέρο από το Open, Coffee τη Θεσσαλονίκη. Αλλά σαν. Δεν, δεν κάνουν δύο εταιρείε, δεν φέρνουν δύο κούκκι την άνοιξη. Υπάρχουν και άλλε εταιρείε που είναι τελείω κάτω από τα yeah. ραντάρ. <coughs> 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 Φαίνεται εμένα ότι είναι. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει περισσότερο. Ναι. Να είναι βγει από το Smart να το πω Κοίτα, αυτό ισχύει στα πάντα. Και σε επίπεδο επιχειρήσεων, δηλαδή, είχα κάνει το εξή. Είχα πάρει από το. Θυμάστε ότι. Ο... Βασικά θυμάστε, το κάνει ακόμα και τώρα. Greek Startup Pirate, το Alex Που βγάζει δουλειέ. Mm. Και είχα κάνει μια μικρή ανάλυση πριν από δύο χρόνια του πού βρίσκονται αυτέ οι δουλειέ. Ε, το πρώτο ήταν το Athens. Ε, ναι. Το δεύτερο ήταν το Remote. Αλλά η αναλογία μεταξύ και το τρίτο μετάξυ ξέρω εγώ, ήταν Θεσσαλονίκη. Αλλά η διαφορά δεν ήταν ε, 5-6. Ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Α, δηλαδή ήταν ναι, 15 προ 1. Ναι, 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 20 προ 1. Δεν ήταν ότι α, 5 φορέ ο πληθυσμό. Ε, και αυτό ισχύει στα πάντα. Δεν είναι δηλαδή ότι 5 φορέ ο πληθυσμό, 5 φορέ οι επιχειρήσει ή ε, οι startups είναι 20, ξέρω, είναι 30, δηλαδή power loss. Γιατί εδώ υπάρχει ένα density που επιτρέπει, ας πούμε, σε startup εταιρείε να, να, υπάρξουν. έχουμε συγκεντρωθεί πάντα σε τροματικό βαθμό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Απλά γενικά εντάξει, υπάρχουν και λόγια να είμαστε αισιόδοξοι για το βορρά, το... γιατί βγήκε τελείω πεσημιστικό. Αυτό που είπε, δηλαδή, μεγάλε εταιρείε οι οποίε λόγω του πανεπιστημιακού δυναμικού, γιατί το, το Αριστοτέλειο το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων. Κατά κεφάλι, ε, σε, σε, απόλυτο αριθμό φοιτητών. Ε, οι οποίε πάνε εκεί, δίνουν μισθού ε, πολύ χαμηλού, αλλά αμέσω αμέσω βγαίνουν παιδιά που στα 22, μπορεί να είναι στην Deloitte, στην Pfizer, και εκεί βλέπει μια οργανωσιακή δομή, η οποία, ε, πώς πώ να το πω, βλέπει μια πολυεθνική. Mm -hmm. Άρα στα 25 σου και στα 30 σου έχει το background να κάνει ε, άλλα πράγματα. Άσχετα αν ξέ, τώρα παίρνει ένα χαμηλό μισθό και μαθαίνει τη δουλειά, α πούμε. Πάντω και η Pfizer βέβαια είναι το πολύ μεγάλο κέντρο κέντρο το κάνει εκεί. Δηλαδή γενικά υπάρχει κίνηση θεωρώ. Απλά ίσω δεν είναι αρκετή, ίσω. Κοίτα, α, απλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει αν θε να ανταγωνιστεί τώρα. Αυτή η κουβέντα είναι σαν πάνελ. Εσπα ε, ε, κουβέντα. Ε, αν θε να ανταγωνιστεί σαν cost center, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, αν θε να ανταγωνιστεί αλλού. Δηλαδή το Ισραήλ δεν ειναι φθηνό. Αλλά έχει απίστευτο, απίστευτο know-how, απίστευτη έρευνα και δεν, δεν είναι long term viable το να λε. Α είμαστε φθηνοί, e, θα έρθει εδώ η Pfizer, θα δίνει 700 στάρικα σε developers και θα ζήσουμε όλοι. Καλά, αλλά υπάρχουν στο κόστο, δηλαδή είναι συγκρίσιμα, είναι συγκρίσιμα στο time zone, συγκρίσιμα στην απόσταση. Αεροδρόμια πλέον υπάρχουν παντού, δηλαδή δεν είναι ότι. Και στα skills, αυτό ήθελα να περισσότερο να ρωτήσω εσά. Στα skills, πού είμαστε σε σχέση με τα Βαλκάνια. De, de, μιλάω για software πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν χώρε στα Βαλκάνια που έχει βγάζουν πολύ δύναμη του μηχανικού. Δεν νομίζω δηλαδή ότι. ξέρει, yeah. Ελλάδα είναι φάνα από όλα και τέτοια. Ε, αυτό που βλέπω πολύ σε πιο νεαρό κόσμο, που ίσω δεν βλέπω τόσο πολύ σε πιο διεθνεί setups, είναι λίγο λοιπόν, η. Επειδή στην Ελλάδα μαθαίνει αναγκαστικά να ελύσεσαι λόγω καταστάσεων και να, να διατηρήσει το, στο περιβάλλον που είσαι, Νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει και λίγο στο να βρίσκει πιο εύκολα λύσει. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και πολύ υποκειμενικό. Δεν, ξέ, δεν μπορώ να το στηρίξω δηλαδή με νούμερα. Οπότε... Θα κάνω ένα book drop τώρα. Όπω ε, yeah. ο Πάλε ποτέ once μέντορά μου. Ε, που θα τα κάνει έτσι. Ε, και αν διαβάσετε εκείνο, έχετε, έχετε και, το shape -up, Που το έχει, ξέρω εγώ. Ναι, yeah. ναι. Ε, Αρίστο Δοξιάδη, αόρατο ρήγμα. Ε, Λέει για το, γιατί πήγε καλά ο εφοπλισμός στην Ελλάδα και μέσα εκεί έχει και το κομμάτι του ότι ε, οι Έλληνε μπορούσαν, ε, by culture, α, στα λιμάνια που επισκεπτόντουσαν, να ε, πολύ γρήγορα να καταλαβαίνουν τις διαφορές, γιατί κάθε... Ε, πώς το λένε, κάθε λιμάνι είναι και διαφορετικό. Ο... Πώς <laughs> το είπες. <λέω αυτό. laughs> τώρα νομίζω ότι τσατάρες. Λέω, γιατί Για Θα <χει> 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 σίγουρα. Είμαι βαρετό, είμαστε βαρετοί. <χει> τώρα το ρίχμα. Θα τα θυμηθούμε. Θα δούμε το, το, recording μετά, μάλλον. Τα φορά, Ναι. Όταν έχω ένα φόβο. Θα τα <laughs> θα κλείσουν τα φώτα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, απλά λέει ρε παιδί μου ότι και πολλέ φορέ όταν ζητούσαν οδηγίε, πέσταν σε φουρτούνα, πούμε, και δεν ξέρανε τι να κάνουν, ερχόταν λέει το μήνυμα, τηλεγραφικό μήνυμα. Do best. Κάντε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Ε, αυτό πράγματι, ε, σαν κουλτούρα ναι, και πρέπει κάπως να το κάνουμε πολύ καλύτερα. Harvest, αυτή τη δυνατότητα τη προσαρμοστικότητα. Τεμπέληδε όμω, δηλαδή, έχουμε και την ευκολία πολύ, ρε παιδί μου, στο μυαλό αυτό. Αν υπάρχει το μαξιλαράκι, ρε παιδί μου, θα, θα, θα μεριάσουμε. Εδώ, το αγαπημένο κουότ των είναι το του Bill Gates που λέει: Φέρτε μου, λέει ένα τεμπέλη, ε, γιατί θα βρει έναν τρόπο να κάνει ένα. Όχι, ένα. Ψέματα, είναι με smart people. Φέρτε με έναν ναι. Στο ίδιο και με τεμπέλου, έχει ακουστική με τα δύο. Έξυπνο και τεμπέλη, γιατί θα βρει το hack να το κάνουν ήδη πριν. Δεν είναι ο τεμπέλη τη αυτή, κάντε αυτό, δεν θέλει να τελειώσει γρήγορα. Οπότε. Ναι. Α, πιστεύω προσωπικά ότι έχει δύο. Βασικά θα έλεγα ένα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι engineers από στην Ελλάδα και αυτό είναι η εξωστρέφεια. Mm. Και θα σου πω ακριβώ. δύο. αυτό γιατί είναι global. Τι ναι. ναι, γι' αυτό και δεν είναι global leader. Όχι, γιατί αυτό δεν το έχουν και οι engineers στο UK ή στην Ουκρανία. Ε, ενώ ότι είναι σημαντικό θέμα κουλτούρα και ανασφάλεια. <coughs> είναι και η global barrier. Ο, δεν εννοώ αυτό, θα σου πω τι εννοώ. Oh. Α, θα σου πω τι εννοώ. Ότι βλέποντα γενικά και έχει τύχει να δω και ο Αντώνη και ο Αντώνη μάλλον περισσότερο από μένα developers και engineers από άλλε χώρε. Δεν έχω δει κάποια διαφορά στο skill. <coughs> Και μιλάει και για χώρε δυτικέ. Εγώ δηλαδή κατά βάση στο τυχαίο ότι βλέπετε θα πάντα τη μπίση, δεν έχω διαφορά. Για παράδειγμα, πήγαμε τώρα σε κάποια meetups, σε δύο meetups στη Γερμανία όταν είχαμε πάει στο Βερολίνο. Δεν ξέρω, το, το επίπεδο δεν ήταν. Ήταν απογοητευτικό, ναι. θα έλεγα. Για να είμαι ειλικρινή. Mm. Όχι, δεν ήταν καλό. Ήταν, απο... ήταν, ήταν απογοητευτικό. Όμω πήγαμε α... α... σε ελλάδα of meetups, άμα ξαιρέσει. Προφανώ μικρό δείγμα ρεπερπιδική. Okay. Για παράδειγμα, για ένα από τα δύο που ρωτήσαμε και άτομα τα οποία είναι στο Βερολίνο, αν έχουν πάει λίγο, ότι γενικά. Ναι, οκ, οκ. Παρόμοια ποιότητα συνήθω. Mm. Ναι. Και ενώ θα δει Έλληνε να δουλεύουν σε εταιρείε του εξωτερικού, όλο αυτό και θα συμβεί, εγώ προσωπικά δεν βλέπω Έλληνε αρκετά. Είναι λίγοι αυτοί, πολύ λίγοι, θεωρώ αναλογικά, θεωρώ. Γράφουν για αυτά τα οποία κάνουν και μιλάνε. Κατάλαβα τι πακέτο. Κάνουν κάτι και πάνε και το βγάζουν διαθέσιμο. Κατευθύνσει το μπράν. Υπάρχει αυτό το κίνημα. Υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία λέγεται Όμερσο. Που λέει ότι έχω ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο δεν μου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορώ να το μοιραστώ με τον κόσμο. Και έτσι έχουν γίνει πολλά μεγάλα projects. Θεωρώ ότι η συνεισφορά που έχουμε σαν χώρα σε αυτό, που είναι κάτι μετρήσιμο, και αυτό το αναφέρω, δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό. Πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή ξέρω πάρα πολύ λίγα πράγματα να ξεκινήσω. Πε, περισσότερο, αυτό νομίζω ακουμπάει και την κουλτούρα τη συνεργασία. Δηλαδή, θα σου πω: Νομίζω ότι α, το πρώτο layer είναι το, το branding. Το πιο βαθύ layer έχει να κάνει λίγο με το τι θέλω εγώ να κάνω. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να θέλω να χτίσω το brand, κάτι άλλο έχει προηγηθεί. Θέλω να κάνω τι. Θέλω ε, να βγάλω παραπάνω χρήματα. Θέλω να πλασεριστώ καλύτερα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για να βρω δουλειά παρακάτω. Ε, εκεί πάω εγώ, για μένα, δηλαδή εκεί βρίσκεται κυρίω το πρόβλημα. Όχι τόσο στο Α δεν έγραψα. Πρέπει κάτι να σου αφήσει ε, να γράψει ή να ξέρεις, ε, να, να σε open source uh, projects. Two cents. Ε, αυτό. Δηλαδή δε, δεν νομίζω. Είμαστε πλέον, θεωρώ πάντω, σε μια πραγματικά φαγκόσμια κοινωνία. Ή τουλάχιστον είμαστε μέρο τη παγκόσμια κοινωνία γιατί ενδεχομένω υπάρχουν χώρε που δεν είναι τόσο ε, καλά με άλλε ή δεν είναι τόσο κοντά με αυτό το παγκόσμιο ιστό. Που δεν υπάρχει δικαιολογία ότι πήγα ρε φίλε στο τάδε φοριό και βρήκα καλού ξέρω εγώ τεχνίτε, όχι χίξι πράγμα. Πλέον οποιοδήποτε έχει γνωσιακά τα ίδια resources, μπορεί να μην έχει τέτοιο κονέ, μπορεί να μην έχει την ίδια πρόσβαση σε κεφάλαιο, μπορεί να μην έχει την ίδια πρόσβαση σε άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά στο να χτίσει skill set δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεωρώ. Ναι. Αυτό που λε, το λένε flat world. Τι είναι flat, τι λένε. Πρόσβαση. Δηλαδή, όλοι παίζουμε με το chat GPT. Και yeah. στο τελευταίο χωριό, στην. Ξέρετε. Να. Και είναι ίσω και μια θεωρώ σχετική. Εσχολάσισα κάτι όπω πριν. Έλλειψη φιλοδοξία κάποιε φορέ. Yeah. Δηλαδή, αυτό είναι Θεωρώ ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι για τους λάθος λόγους για εκείνου λάθο λόγου τα βανιάζουν γρήγορα. Και τι εννοώ, δηλαδή θεωρώ ότι είναι OK να πει ότι εγώ αυτό θέλω να το πάω μέχρι εδώ. Mm. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Mm. Έχω και εγώ πράγματα στη ζωή μου, ακόμα και επαγγελματικά, που λέω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό μέχρι εδώ θέλω να το πάω. Το αν θέλω να το πάω μέχρι εκεί. Mm. Γιατί είσαι ένα σύνολο σαν άνθρωπο. Αλλά θεωρώ ότι μερικέ φορέ άνθρωποι για λόγου ανασφάλεια σημαντικά δεν, δεν το πηγαίνουν παραπάνω. Όχι, και θα σου πω κάτι τελευταίο: Ότι έχω δει, για παράδειγμα, εμ, υπάρχει μερικέ φορέ ένα κόλλημα στην τελειομανία. Ότι αν δεν είναι αυτό το πράγμα τέλειο, δεν θα το προωθήσω. Γιατί κάποιο θα δει και θα μου πει ότι έκανα μοναδική. Καλά, έτσι. Άλλη, άλλη κουλτούρα που έχουμε είναι η κουλτούρα του κραξίματο. Συμμετέχω κι εγώ σε αυτήν την κουλτούρα. Αλλά γενικά. Σε αυτό που λες ε, η φιλοδοξία, δεν είναι φοβερή πάσα να μιλήσουμε για VC. Η φιλοδοξία είναι core. Core, πρα, core ε, είναι στον πυρήνα των, των, ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι, είναι αυτό που λένε κάποια πράγματα είναι innate, intrinsic. Ή τα έχεις, δεν τα Δεν μπορεί πολύ αυτό να αλλάξει. Η φιλοδοξία νομίζω είναι ένα από αυτά. Ε, όπως και το risk taking. Νομίζω δηλαδή δεν μπορεί αυτό να αλλάξει πάρα πολύ. Μπορείς να το δουλέψεις. Αν θες να γίνεις, ξέρεις, more or less... Ε, Παραπάνω, περισσότερο ambition. Ε, να σου πω μια φλασία που είχα πάει πριν με καλοκαίρι στη Λίμνο. Και η, Λίμνος, η Μύρη από Λίμνο, η Μύρια, ε, είναι η χώρα τη Λίμνο. Ήμουν σε έναν νησί στον βορρά, για όσου δεν ξέρουν. Δεν ήξερα ποια είναι η χώρα. Συνήθω το λένε χώρα, <laughs> <laughs> Δεν με γεύμα, mm -hmm. είναι το μόνο μέρο στην Ελλάδα που έχει χέρι Μπράβο, ναι. Σωστό. <laughs> Σωστό, ναι εκεί έχει γυριστεί, πώ το λένε τώρα, αυτό είναι, ξέρει, η τάση του ξυπνάκια, ενώ τα τρίβια. Αυτό η μια ταινία με τη Βλαχοπούλου που έχουν πάει, θέλουν έρημο και λένε low budget, είμαστε. Δεν θα πάμε στην, στην Αίγυπτο, θα oh, πάμε εκεί. Όπω έγινε. Ένα engineering. Ναι, εντάξει. Για πεσημιστή, το έκανα. Ναι, εν yeah. πάση περιπτώσει, εμεί είχαμε πάει μόλι στην uh, Μίρινα και ψάχναμε ταξί. Και συνειδητοποιήσαμε Είχε πάει, είμαστε ένα ξενοδοχείο εκτό του τέτοιου. Έχει πάει ένα άλλο φίλο μα στο κέντρο τη Μύρνα, εκεί που είναι τα ταξί. Παίρνουμε τηλέφωνα ταξί, πάει ο φίλο μα στο booth, σηκώνει το τηλέφωνο και μα απαντάει. Και συνειδητοποιούμε και ότι η Μύρνα 2 με 5, τώρα θα μα διορθώσουν, ε, αλλά 2 με 5 δεν έχει ταξί το καλοκαίρι, Αυγουστιάτικα. Ωραία. Και σκεφτόμαστε, εμεί ρε συχαζίνε, γιατί δεν βγαίνει ένα να μαζέψει όλο το χαρτί. Δηλαδή, 2 με 5 θα κάνει μόνο τότε κούρσε, θα κάνει μόνο κούρσε και δεν πηγαίνει μετά να ξεκουράζεται. Και η δεύτερη σκέψη σε αυτό είναι, αλλά και αν δεν θέλουν, αν οι άνθρωποι δηλαδή είναι ok με εκεί που βρίσκονται, εκεί που είναι, Ποιο είσαι εσύ, α πούμε, που θα έρθει και θα του πει, Μα γιατί δεν θε παραπάνω. Αυτό είναι πρόβλημα για φιλόδοξου ανθρώπου. Και με βάζω σε αυτήν την κατηγορία. Εμεί έχουμε το πρόβλημα που δεν πάμε στα περιβάλλοντα εκείνα τα οποία συντηρούν ή δεν βρίσκουμε τι δικέ μα, τα δικά μα community, τα οποία συντηρούν ανθρώπου με φιλοδοξία. Χωρί να μα νοιάζει. Regardless, δηλαδή, α είναι low ambition όλοι. Εμείς Εμεί είναι το θανατικάνουμε. άνοιγμα. Εγώ, εγώ θέλω να κάνω segue, οπότε δεν είσαι Οκ, να Θεωρώ ότι είναι ένα το, το θέμα και να μπλέξει του ανθρώπου. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά οι άνθρωποι να μην είναι φιλόδοξοι για του σωστού λόγου τουλάχιστον. Επειδή ρε παιδί μου νιώθουν τα λάκια που είναι και γουστάρουν, και όχι επειδή φοβούνται το παρακάτω. Mm. Αλλά αν δεν του νοιάζει το παρακάτω. Δηλαδή, αν δεν σε γυρίζει, δεν σε νοιάζει, φίλε. Αυτό είναι. Mm. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό που εμποδίζει κάποιον να είναι ένα μικρό ρίσκο. Γιατί μπορεί να είναι και ένα μεγάλο ρίσκο, και προφανώ δηλαδή. Δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ένα δάνειο και παιδιά και αυτά, γιατί δεν πα. Πάσεις... Μα το Γενάρη εντελώ προφανώ ναι. έχει μια ευθύνη. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορούν να τον μίσουν λίγο παραπάνω. γενικά πάντω οι έρευνε ε, δείχνουν ότι. Οι έρευνε. Μία έρευνα που διάβαζα στο MIT Review. Ότι πράγματι αυτοί που ρεύουν στην επιχειρηματικότητα, στην startup επιχειρηματικότητα, έχουν ένα δίκτυο ασφαλεία. Δηλαδή κάτι υπάρχει από πίσω. Και δεν μιλάω μόνο για τα outliers ε, που ο Γκέιτς, ο Ζούκερ, ο όλοι αυτοί, ο Μπραϊάν Τσέσκι είναι outliers. Μην... I mean, ναι, ήταν upper middle class. Uh, και ο Σαμ Αλτμαν, άλλος... Uh, y Combinator. Y Combinator, Open AI. Yeah, that... Ότι, yeah. είναι, Sam Ό,τι είναι Σαμ Αλτμαν. Ό,τι είναι ρελο. Νομίζω είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Mm -hmm. Αυτή είναι η mm μου. -hmm. Λοιπόν, ε, ότι πα λέει αυτό. στο Y Combinator, εγώ ήμουν λέει biased σε founders που ήταν upper middle class ή κάτι παρόμοιο, κάτι αντίστοιχο. Αλλά λέει ότι έρχεται πολύ καλό pool ε, από founders. Έχουν δείκτη. Ξέρουν δεν θα μείνουν στον δρόμο, ακόμα και στη ΣΥΠΑ, α πούμε. θα πεινάσουν. Ε, οπότε είναι πιο εύκολο να πάρει ρίσκα. Πάντα έχει σημασία και πάντα είναι πιο εύκολο, όσο και αν λε ότι οι ευκαιρίε είναι ίσε για όλου, το... το να ξέρει ότι θα φά το βράδυ και ότι θα κινηθεί κάπου, ρε παιδί, ό,τι και αν συμβεί. Ε, είναι μεγάλο πράγμα. Δεν σου λέω να, να, υπάρξει boost οικονομικό. Γιατί πολλοί λένε ότι εγώ δεν πήρα λεφτά, ρε παιδί. Το, το να μην πάρει λεφτά από τον οικογενειακό σου περίγυρο γιατί δεν χρειαστηκε uh -huh. δεν σημαίνει ότι αν μα τα κατά, δεν είσαι. Ακριβώ το, αυτό. Ακριβώ αυτό. Υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που το έκανα μόνο μου. Μπρο, μόνο σου. Λίγα πράγματα. Τα περισσότερα έχουμε, έχεις ένα καλό background, από κάπου ξεκινάς, έχεις μια βάση Ξέρει ότι αν θέλεις να το πράγμα, υπάρχει ένα σπίτι να σε πάρει και καλός υπάρχει αυτό. Είναι κατάκτηση και πρέπει να το εκτιμάς. Ε, αλλά όχι εγώ και... ξέρω εγώ που βγήκα και έκανα Εντάξει, λίγο χαμηλά την μπάλα. Ωραία, οπότε... Τώρα έρθει η ερώτηση. Όχι, πώς... πάμε. Είχα, δεν έχει ερώτηση. Βάρα. Το πήραμε το KeyFest, κάναμε νομίζω... <εγνωρίζα> ναι, το πήραμε KeyFest, οπότε για να εμφανιστεύσουμε. Άρα <εγνωρίζα> λοιπόν, με το κύφες, ε, τι κάνει εγώ μετά το Key ενδιάμεσα είχα πάει ένα ταξίδι στην Αμερική γιατί ήθελα να πάω στο Silicon Valley, που έχω ακούσει και τη δική σα εμπειρία από εκεί. Ε, όπου εντάξει, ήταν mind shifting, και τώρα θέλω να ξαναπάω για να ξανα. Εγώ Έλα να κανονίσουμε όμω. Να, το βρούμε. Όχι, να κάνουμε ένα τριμινάκι σε γόνα, δύο-τρία. Λέγε. Τρίμινο είναι η έστα, είναι το όριο. Ψηφίκο. Ψηφίκο. Χάκερ χάου. Αν κλείσουμε ένα σπίτι, να βρούμε και κανένα ακόμα και ξέρεις, να μην βγει ξέρω, 100.000 ευρώ. Ε, λοιπόν, πήγα ένα μήνα στην Αμερική, πήγα για 10 μέρες μόνος, μετά ήρθαν, κόλλησε ένα ταξίδι από έναν φοιτητικό οργανισμό, με highly ambitious και πέρα παιδιά που θέλουν να δουν ποια είναι η φάση. Πες το. Mindspace. Όχι, άλλο θα λέω. Οκ. Okay. Ε, και εκεί γνώρισα τον Μιχάλη τον Πετυχάκη, με το που έφτασε λίγες ώρες μετά μου είπαν γίνεται ένα event. Που κάνει το προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο. Πήγα προφανώ. Ε, Μίλησα, ε, γνώρισα αρκετό κόσμο. Με τον Μιχάλη κολλήσαμε κάπω. Μου λέει. Δεν πηγαίνει στο γραφτή. Ναι, το ξέρω <laughs> ότι για εσά ήταν. Κοιτάξτε, παιδιά, η Θεσσαλονίκη το το δεν, είναι <laughs> τόσο... <laughs> δεν είναι τόσο κοντά στην Αθήνα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο στην Αθήνα που για να το δουν οι Θεσσαλονίκη πρέπει καλύτερα να το δουν στο Λονδίνο παρά στην Αθήνα, α πούμε, πιο εύκολο. Ε, οπότε εκεί με τον Μιχάλη την επόμενη μέρα την περάσαμε όλοι μαζί σαν ερωτευμένο ζευγαράκι, shout out. Ε, πήγαμε στο Στάνφορντ, πήγαμε στα Starbucks, κάναμε πολύ startup και μου έλεγε για την μου το ένα το άλλο. Του έλεγα και εγώ, ναι, startup, ιδέε. Τότε το, και... το, το, το είναι πριν το Pivot. Ε, όχι, έχει γίνει το Pivot. 2019, okay. Ε, ε, οκτώβρη νομίζω. Ναι, αρχέ Οκτώβρη. Ε, και μου λέει, ξέρει κάτι, ε, προσαμβάνουμε. Οκ, okay, λέω, ε, ε, θα, κάνεις, θα, κάνεις, ένα interview με τον VP of Product. Ε, έτσι και έγινε, ξέρω εγώ, μετά από λίγες μέρες, εμείς είχαμε πάει στη Βοστόνη τότε, ξυπνάω πρωί, εδώ ήταν απόγευμα, και κάνω το interview με τον άνθρωπο που έμελε να αλλάξει το ρου της ιστορίας μου. Ε, εν τω μεταξύ, αυτό που δεν είχα πάρει, είχα πάρει. Ε, μπορούμε να βρήσουμε. Τώρα γιατί σκέφτομαι την. Έχω καταλήξει μαλακία, από ό,τι. Εντάξει. Ε, ωραία. Μην τα κόψουν. Όχι, δεν κόβουμε τίποτα. Τα το έχω καταλάβει. Ό,τι θα χρειαστούμε μετά, άμα αρχίσουμε να λέμε. οπότε, ναι, μου κάνει συνέντευξη ο Ιωσήφ Remote. με ρωτάει κάποια πράγματα. Με ρωτάει τι ξέρει από Agile. Ε, ποιο ήρθε, τι ώρα είναι. με ρωτούσε πράγματα και εγώ την ίδια στιγμή που με ρωτούσε ήταν στο γραφείο στο Χολαργό και περνούσε κόσμο από πίσω. Και λέω, Ρεφιλίπ, τι μου έκανε αυτό. Γιατί του έλεγε, κάτι. <μπάι> κάνω συνέντευξη, κάνω ησυχία. <μπάι> Και δεν είχα καταλάβει εκεί ότι ε, δεν ήταν αυτή η λέξη. <μπάιξη> 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 Πολύ ήτανε μάλλον, αλλά ήτανε, είχε το ευχάριστο πρόβλημα μια εταιρεία που μεγαλώνει γρήγορα. <μπάιξη> δεν χωρούσαν. Έπεφτε άσπρο στον άλλον στο χολάρικο. <μπάιξη> Και εν τέλειο. Είχε πάει στα φωτογραφία. Εγώ δεν είχα πει ποτέ. Άθυρε <μπάιξη> φορέ. ήταν εμεί, επειδή. Παίζαμε Πέ, και Dungeons and Dragons, ένα παιχνίδι σε αυτά τα γραφεία μετά το, το απόγευμα. Ναι. Και έχει τύχει να πάω και επίση επειδή μένω κοντά από Οκ. Okay. Η βόρεια μαφία. Ναι. Ε, οπότε ναι, δεν είναι. Όλοι καταλήγετε σιγά-σιγά στον νότο. Ο νότο φίλε είναι. Νότο. Ε, τα γραφεία είναι κάπου το κέντρο πλέον τη όρθια. Ναι, σωστά. Στο κουκάκι, κέντρο είναι. Κάπου ε, Εντάξει, σωστά. Ε, οπότε ναι, κάνουμε συνέντευξη. Του βρίσκω όταν έρχομαι Ελλάδα στο χολαργό. Ε, του άρεσαν αυτά που του είχα πει. Δηλαδή, είχαν δει ότι τέλο πάντων υπάρχει κάποιο fit. Απλά είχαν προτιμήσει και Εκεί τότε πήραν, νομίζω, τον δεύτερο ή τρίτο PM, ο οποίο ήταν much more experienced. Και να πω την αλήθεια, και εγώ την ίδια επιλογή θα έκανα σε σχέση με κάποιον που γεια σα ήρθα. Μετά από κάποιου μήνε όμω, που στέλνει μήνυμα ο Μιχάλη, μου λέει εσύ πάμε να κάνουμε resume. Και λέω ναι, εννοείται. Και ξεκίνησε, α πούμε, αυτή η συνεργασία ε, σαν associate PM μπήκα στην όρφη Σε έξι μήνε έγινα PM. Μου δώσανε ομάδα τον πρώτο μήνα. Δηλαδή, ο το είχε στο μυαλό του ότι θα κάνω shadow τον ίδιο και θα πάρω το product που είχε για να κάνει phase out και να πάει σε ε, managerial manager of PM's ρόλο που ήταν και ο actual ρόλο που έχει ένα VP of product. Ε, και, αλλά στην ουσία αλλιώς τα έφερε η ζωή. Ξεκίνησα εγώ με μία developer και η οποία ουσιαστικά έγινε team leader όταν χτίσαμε σιγά μια ομάδα. Και έτσι, έ, έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι. Τους βάζουν το κάνουν. Και επέπλευσα. Παρόλο που δεν είχα, δεν είχα ιδέα. Δηλαδή τι είναι Scrum, τι είναι Rituals, τι είναι Roadmap. Ε, αλλά είχα την τύχη να είμαι πολύ κοντά σε... Oh, ε, να μάθω από... Πώς το λένε... Να είμαι σε ανθρώπους οι οποίοι... Ήταν φοβεροί μέντορε. Δηλαδή, σιγά-σιγά όταν -σιγά άρχισε ο Όρφη να φέρνει μέσα κόσμο, mm -hmm. πραγματικά υπήρχαν κάποιοι heavyweights στο product που εγώ απλά μάθαινα. Ε, απλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να βαριέμαι το. Πώ το λένε, Το product. Όχι το product per se. Την. Τώρα. Να ε, το κόψουμε. <laughs> τη δουλειά που ε, έκανα με του όρου ε, με εκείνου του όρου στην okay. στην μου. Οκ. Εντάξει. Οπότε δεν σου άρεσαν οι όροι ή Ναι, όχι οι προσωπικοί όροι. Το context μέσα στο οποίο έμεινα. Τώρα το λέω απ' έξω απ' έξω, Αλλά γενικά, ωραία, πολύ generically, η Orphan έκανε το άλμα για να γίνει. Όχι, θα μπορούσε να είχε συνεχίσει. Απλά η Orphan προσπάθησε να γίνει product driven εταιρεία. Και ο Ιωσήφ ε, έπαιξε pivotal ρόλο σε αυτό. Δεν έγινε. και επειδή εγώ το έβλεπα, α πούμε, ότι πάει να γίνει το άλμα, α πούμε, αλλά δεν. Ε, μετά σκέφτηκα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο εδώ μέσα. Και λέω, γιατί να μην πα παρακάτω. Δηλαδή, θεωρώ, θεωρώ, πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να αλλάζουν περιβάλλον, να ξεκουνιούνται και να, να, χάνουν λίγο την τέτοια του. Δηλαδή, αυτή η λογική του θα είμαι 10 χρόνια σε μια δουλειά, τη θεωρώ απίστευτο killer. Στο, στο πώ σκέφτεσαι, στο, στο skill set σου, στο πώ χτίζει. Εντάξει, το, το network είναι το τελευταίο πραγματικά, αλλά τα άλλα. Τα θεωρώ ρε πολύ σημαντικά να αλλάζει για να μπορέσει να τα ξέρεις, να βρίσκεις περιβάλλοντα που σε... Να... Σε σχέση με τα άλλα, για μένα είναι λιγότερο. Δηλαδή, σε σχέση με το να ξεκουνηθώ, να αλλάξω περιβάλλον, γιατί network μπορεί να, να χτίσει και με άλλου τρόπου. νομίζω ότι δεν είναι σημαντικό το να χτίζει network. Όχι. Ή, λέω από αυτά που έχει να κερδίσει όταν αλλάζει, δεν θα βάζα πρώτο το πήγαινε να γνωρίσει κι άλλου πέντε ανθρώπου. Θα το βάζα τρίτο. Το πρώτο είναι ότι πα σε ένα καινούριο, βγαίνει από το comfort zone, θα Γίνεται τελείω inspirational το podcast. Mm -hmm. Αλλά πραγματικά, ξεκουνιέσαι, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι γενικά θέλουν να βολευόμαστε. Μα αρέσει η βολή μα. Και είναι σημαντικό να είσαι πολύ αντικειμενικό και να πει: Παραβολεύτηκα τώρα. Κάτσε να κάνω ένα. Ξέρει να με ξανακουνήσω για να πάω λίγο παραπέρα σαν άνθρωπο. Πολλά λίγο από το οποίο έλεγα και εγώ πριν. Με το ότι μερικέ φορέ πρέπει, εφόσον σε παίρνει, επιθυμού, να, να το τονίσει κάτι και να θα το δοκιμάσει και να το επικοινωνήσει αντίθετα, γιατί εγώ το λέω για άλλο πράγμα. Mm -hmm. Κάτι όμω θέλω να πω σε αυτά τα οποία σχολίαζε τώρα και θυμάμαι έργα μου το και. Κάτι την όρφη μου. Όχι. Κάτι για το product. Να βρει του PMs. Μπα, δεν έχω καμία τέτοια. Έχει έργα, όχι με τον Ιωσήφε. Είναι πραγματικό. <laughs> Φαίνεται. <laughs> όχι, θα σου πω. Αυτό, εγώ δεν ήξερα τι είναι PM. Οπότε μου άρεσε εκτό από το, τη δουλειά περσέ. Που είναι πράγματι πολύ δημιουργική δουλειά. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ και το να καταλάβω τα dynamics που έχουν οι PMs στι ομάδε. Ε, δηλαδή, γιατί τρώνε έτσι, με το hate, και είναι, είναι μέσα και η αίσθηση του να αισθάνεσαι σημαντικό. Α, όλοι ασχολούνται με του PMs. Ε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή έχουν κάποιο authority, γι' αυτό παίζει αυτό, και, και γι' αυτό το λόγο μπορεί να, να κάνουν derail μια ομάδα ή να την οδηγήσουν σε πάρα πολύ καλά μονοπάτια. Δηλαδή, είναι, πολύ, είναι pivotal ρόλος ο PM. Είναι δύσκολο νομίζω να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του micromanagement και του mm. δεν έχω ιδέα πώ δουλεύει αυτό το product. Για να καταλάβω πώ θα το κάνουμε. Να Αυτά δεν είναι τα, τα, αντίθετα. Τα αντίθετα, το, 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 το mic, αν είναι ένα φάσμα, το ένα είναι το micromanagement και το άλλο είναι το less fair. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εδώ δεν υπάρχει όμω κάπου το πόσο καλά ξέρω το product. Μπορεί να ξέρω τέλεια το product και ένα micromanager που αυτό παίζει σαν pattern. Μπορεί να ξέρω τέλεια το πρώτο και να σα πω, παιδιά, ορμήξτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Ωραία, το Μαριουάννα Manager όπω τον λέω, εννοώ ότι ξέρω πάρα πολύ καλά το πρώτο και τα mechanics του. Οπότε περιγράφω λύσει οι οποίε έχουν και τεχνική περιγραφή μέσα, ενώ δεν χρειάζεται. Δεν mm. μπορεί να υπάρχει καλύτερο πιο efficient τρόπο. Ή θέλω να κάνω ένα ποτήρι και δεν έχω ιδέα ναι. τι υλικά έχω διαθέσιμο. Το ναι. Κατά... Ναι, ναι, ναι. Ε, σε αυτό το φάσμα το πάω. Δηλαδή πρέπει να βρει την ισορροπία, να καταλαβαίνει αρκετά καλά το product, αλλά να σταματά σε ένα σημείο ώστε να μπορεί να σκεφτεί έξω από την τεχνική υλοποίηση και να, να δει πώ θα πα προ τα εκεί. Καταρχά, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώ. πώς πώ να το πω. Ε, πόσο έτοιμο είσαι να δουλέψει σε ομάδε. Γενικά, οι ομάδε, οι μικρέ ομάδε, ε, και εγώ νομίζω ότι έχω βρει το fit μου εκεί πέρα κυρίω, ε, μπορεί να παράξουν μαγεία, αλλά πρέπει να, να δοθεί ο χώρο για να γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν δει έναν individual contributor και όταν δει και μια ομάδα, καταλαβαίνει όλο το, όλο το γιατί ο άνθρωπο είναι το dominant species και γιατί ε, ένα άνθρωπο με ένα γορίλα δεν έχει καμία τύχη, αν, αν έρθει σε σύγκρουση. Εκατό άνθρωποι με εκατό γορίλε θα κάνουν ε, annihilate του γορίλε. Μι, μιλάω με ε, πώ το λένε, Sticks and Stones, όχι ξέρω εγώ, και M16. Ε, οπότε ναι, πρέπει. Είναι πάντω αυτό που λε μια χρυσή τομή. Να δει πώ μπορείς βέλτιστα να βοηθά την ομάδα τραβώντα και από αυτού το, το κομμάτι το οποίο θα δώσουν, δηλαδή να τους πιέσεις να σου δώσουν και αποφεύγοντα το micromanagement. Γενικά έχω δει πάντω πάρα πολύ ροπή στο, στο, στο micromanage. Δηλαδή, του, θα, θα, θα σας πω τα πάντα, θα σας περιγράψω τα πάντα, και το τελευταίο button, και πολλές φορές δεν είναι μόνο τάση του PM, είναι και τάση της ομάδας. Ε, ε, θέλουμε ε, 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 να μας πεις τα πάντα ή θέλουμε να μας μεταφράσεις, πείτε μου, παιδιά, ξέρω εγώ, μπορεί να πάρει το ownership σε αυτό, Και αν γίνει, μαλακιά, αν το φοβάσαι αυτό το πράγμα, μας είπε ο PM και τελειώνω εκεί. Φάω αυτό και θεωρώ πως έχει να κάνει σημαντικά ότι και το Agile έχει έρθει και έχει δώσει κάποια πρόσθεση γύρω από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι έχει να κάνει με το πώ προσλαμβάνουν εν τέλει μεγάλοι οργανισμοί. Εμεί αυτή τη στιγμή στη Logic είμαστε πέντε άτομα. Η επικοινωνία μεταξύ μα είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν υπάρξει πάρα πολύ επιλεκτικοί με ποια άτομα μπορούμε. έχουμε πάρει, με το πώ επικοινωνούμε, με το ταιριάζουμε, όταν αυτό ξαφνικά αρχίζει και μεγαλώνει. Γίνεται όλο πιο και πιο δύσκολο να συντηρήσει αυτή τη συνοχή. Mm -hmm. Οπότε είναι άτομα με τα οποία έχει λιγότερο εμπιστοσύνη, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα εμπιστεύεσαι, αλλά είναι λιγότερο από αυτό το οποίο υπάρχει τώρα το στενό. Οπότε πρέπει να βάλει κάποια, κάποια πρόσθεση, κάποιε διαδικασίε στη μέση, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται η πληροφορία. Και όσο περισσότερο και μεγαλώνει αυτό, τόσο περισσότερη πληροφορία πρέπει να είναι επάνω σε αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Αντώνη, εγώ και η υπόλοιπη ομάδα στη Logic συνοικούμε σημαντικά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι. Χοντα... στο ίδιο δωμάτιο. Από... Ναι, θα πούμε μία πούμε πρόταση και θα καταλάβουν οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι θα μα πούνε μία πρόταση και θα σημαντικό βαθμό τη πληροφορία. Ναι. Ενώ αυτό δεν γίνεται σε μία σειρά. Ένα... Όσο πιο αναγνώριση όπου γίνεται αυτό, τόσο πιο δύσκολο να γίνει. Οπότε, γι' αυτό υπάρχει μια σειρα οσο πιο αναγνωριση που γινεται αυτο τοσο πιο δυσκολο θεωρώ, στο micro management ναι. καθόλου μεγαλώνουν εταιρείε. Και γιατί, προφανώ. Ένα μάνατζερ σε μια εταιρεία μεγάλη, τον μοιάζει λιγότερο να, το στο το και και να προσλάβει το σωστό άτομο από όταν τον και μένα. Και εμεί θέλουμε πολύ να προσλάβουμε το σωστό άτομο. Σωστά. Ε, εδώ έβαλε 4-5 πράγματα yeah. μαζί. Έβαλε incentives, έβαλε τι είναι το growth. Ε, ε, τι άλλο. Τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω ανάποδα. Ε, ε, κοίτα, καταρχά, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό ότι η, η όρθια πέρασε από αυτή τη φάση, το growth. Δεν έχουμε πολλέ εταιρείε στην Ελλάδα που γίνανε scale-ups. Mm. Δηλαδή για μα, και αυτό είναι και το πρόβλημα του New του... okay. Πάνω από 100 άτομα. Okay. Μπορεί και στα 50, δεν θα το βάλω. Ξέρει, mm. uh, hard stop. Για μένα τα άτομα είναι πολύ καλό uh, δείκτη. Yeah. Μιλά, τώρα μιλάω για, για startup. Είμαστε startup, ήμασταν πέντε. Από πούμε που ήταν 50 άτομα okay. και mm. είχαν, uh, ξέρω. Τέλο πάντων, uh, άλλη κουβέντα. Άρα το λε καθαρά σαν σε, σε μέγεθο οργανισμού. Okay. Ναι, βάμ. Με ενδιαφέρει το, οργα, το, οργανωσιακό κομμάτι. Δηλαδή okay. το Insta μπορεί να έκανε ένα billion και να έχει 11 άτομα. Δεν τα νούμερα είναι κάτι τέτοια. Δεν είναι σκέμα. Okay, okay. Μπορεί να τα έκανε αυτά, αλλά ήταν, ήταν startup. Δηλαδή για μένα το, τα, τα άτομα είναι ένα πολύ καλύτερο κριτήριο του που είσαι. Γιατί μιλάμε για οργανισμού πλέον. Και αλλάζει και η οργανωσία. Yeah. είναι πάντω όντω το άτομο πιο άμα θέλει να δει τα dynamics. Είναι φωτοχωριστικό. Εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Δεν έχουμε πολλού που το έχουν ξανακάνει. Ε, τα προβλήματα του middle management επίση. Αυτό ισχύει γενικά στην ελληνική κουλτούρα. Δηλαδή, επειδή είναι πολλά μικρομάγαζα, ε, δεν έχει πάρα πολλά μεγάλα μαγαζιά όπου να έχει ανθρώπου που είναι managers και να έχουν από πάνω έναν manager of managers και να δημιουργείται έτσι μια ε, θεσμική γνώση ή συστημική γνώση που θα κάνει Πώ το λένε, spill out στι υπόλοιπε εταιρείε, γιατί αυτοί θα μετακινηθούν, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε παρακάτω και θα κουβαλήσουν ε, το knowledge. Δεν έχουν πολλέ τέτοιε εταιρείε. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ knowledge πλέον, όπω λέει και εσύ, flat world, ε, που μπορεί να πάρει. Άλλο βέβαια είναι η θεωρία, και άλλο είναι η πράξη. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσει, ναι, αλλά αν δεν το έχει κάνει, αν δεν έχει δει πώ είναι να πηγαίνει από τα 10 στα 100 άτομα, θα πονέσει. Then there is no way around that. Ε, το θέμα να το κάνει με το ξέρει, με το, με το minimum pain, highest efficiency. Και η Orphan ε, πράγματι είχε κουλτούρα του πάμε να δοκιμάσουμε αυτό, πάμε να κάνουμε εκείνο, αυτό δεν δουλεύει. Δουλεύει δεν δουλεύει. Κάνανε challenge και το ίδιο το. Καλά, ειδικά ο Ιωσήφ. Το ίδιο το. Τα, τα ίδια τα agile process, δηλαδή στο scrum, έλεγε Α, είναι το scrum και πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. Δεν πρέπει. Αυτά είναι frameworks. Δεν μπορεί να μένει στο μα το γράφει, ξέρω το book. Είναι έτσι. Όχι. Πρέπει να ε, ξέρει, να, να ελικθείς, να δει τι είναι what's for you. Και, okay. Συμφωνώ πολύ και σίγουρα και okay, οργανωσιακά δεν, υπάρχει. δεν υπάρχουν πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν αυτό το μέγεθο. Και το γρήγορο μέγεθο δεν σου πάρει ξέρω, εγώ, 50 χρόνια. Ξέρω, εγώ. Παβίδι, σοκολάτε, μα πήρε έτσι, ένα slow path που γίναμε και φέραμε και έναν ακόμα και διώξαμε. Μέσα, εγώ μπήκα στην Όρβια, νούμερο 50, νομίζω κάπου εκεί, και έφυγα ξέρω εγώ 180 σε δύο χρόνια. Είναι big η αλλαγή, α πούμε, σε επίπεδο οργανισμού. Και τώρα ότι ήταν και COVID, δηλαδή πολλά ήταν remote. Δεν ήταν ότι μαζευόμασταν όλοι σε ένα all hands, ξέρω εγώ, 150 άτομα. Γινόταν όλο, όλο remote, extra layer of difficulty. Μάλιστα. Και σήμερα που είσαι. Και φτάσαμε στο στο μα. <laughs> <laughs> Ένα μισό <Robin>. Αλληλούια. <laughs> λοιπόν, πάμε να το κόψουμε για να πάει δεύτερο. Παρτού. Λοιπόν, σήμερα δουλεύω σαν mm. uh, VC. Uh, είμαι uh, program manager στο Genesis Ventures. Uh, program manager στο πρόγραμμα επιτάχυνση του Genesis Ventures και associate uh, στην ουσία στο Genesis Ventures. Το Genesis Ventures είναι ένα pre-seed stage uh, fund, early stage fund, γιατί κάνουμε μόνο pre-seed, δίνουμε... Τι θα πει pre-seed πλέον, γιατί όταν εμείς παίρνουμε λεφτά το pre-seed, θα ρίξαμε εγώ... Μην το πας μη το πόσο είναι, γιατί αλλάζει by geography, αλλάζει by period. Δηλαδή το pre-seed πέρυσι είναι αλλιώ από το pre-seed φέτος. Το pre-seed στην Αθήνα pre είναι αλλιώ από το pre-seed στο Σαν Φρανσίσκο, σε νούμερα. Pre-seed σαν κανόνας είναι τα πρώτα θεσμικά λεφτά. Δηλαδή, αν έχει σηκώσει από Angel Investors, ε, είναι η επόμενη, η επόμενη πίστα. Εμείς είμαστε και Angel Co Investment Fund και είναι σημαντικό κομμάτι του, του πυρήνα μας. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι για κάθε deal, καταλάβατε να πόσα δίνουμε, είναι 100-300.000 στο pre-seed και κάνουμε και κάποια seed, seed plus, 300 500.000. Γενικά, ε, έχουμε βάλει χρήματα σε εταιρείε με αποτίμηση από ας πούμε, 1 εκατομμύριο μέχρι 25, αλλά το sweet spot είναι από τα 5 ε, και κάτω. Μιλάμε για συνολική αποτίμηση εταιρεία. Τώρα. Πώ, που... καλά, δεν έχει πολύ σημασία αυτά τα Όχι, δεν έχει. Σε αυτά, τα, σε αυτά τα νούμερα δεν έχει πολύ σημασία. Ε, τώρα, ε, τι θα έλεγα, Ναι, ότι είμαστε industry agnostic, δεν έχουμε favorites. Γενικά, ρέπουμε προ το fintech και το health tech, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το, το τι βλέπεις. Δηλαδή αν το τι αν το pipeline σου είναι mostly fintech και health tech, μάλλον θα καταλήξεις να κάνεις investments or all, all things equal ε, σε αυτά, αν δεν έχεις προτίμηση. Θέλω να βάλεις λεφτά, πού σε. Τα ταινία που θέλω να το φτιάξουμε. <laughs> αν θέλω να βάλω εγώ λεφτά, <laughs> αλλά το fund <laughs> δεν μπορεί <laughs> να επενδύσει. Καταρχάς, εντάξει, τώρα θα πάμε στο τι είναι startup και τι είναι scalable και αν έχει tech element, πρέπει να έχει δεν υπάρχει κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει και δεν υπήρχε tech από πίσω γιατί ε, για να έχεις outsized returns πρέπει να έχεις και ένα ε, πώς να το πω συγκριτικό πλεονέκτημα πολύ βαρύ, το οποίο θα σου επιτρέψει να κάνεις scale mm. ε, εντάξει το, το, software μπορεί να σκυλάρει μπορεί να είστε 5 άτομα και να κάνετε serve 500 εκατομμύρια οπότε έχει αυτά τα dynamics ε, και για αυτό τον λόγο τα VCs επικεντρώνονται πάρα πολύ ας πούμε, στο, στο software ε, στο κομμάτι του Angel Co-Investment φέρνουμε Angel στο τραπέζι. Καταρχά, πρέπει να, σε αναλογία 60-40, πρέπει δηλαδή, αν, αν, υπάρχει, αν, θέλουμε να βάλουμε εμεί 300.000 σε μια εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχουν 200.000 στο τραπέζι από Angel Investors. Ε, αυτό μπορεί να έρθει είτε από εμά είτε από, ε, από ε, την ομάδα. Τι εννοώ από εμά, Οι περισσότεροι, ε, όχι περισσότεροι, ένα επενδυτή μα είναι το European Investment Fund και όλοι οι άλλοι είναι Angel Investors. Ε, In σωστά, Ελπίς, Ε, αυτοί σε κάθε deal στο οποίο θέλουμε να μπούμε, του λέμε παιδιά, αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι η εταιρεία, αυτό είναι ε, το due diligence που έχουμε κάνει. Ε, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε χρήματα. Αυτά είναι έκθερα από αυτά που έχουμε βάλει το φάσμα. Σωστά. Εκτίθεται στο deal σε επίπεδο, μάλλον στι εταιρείε που επενδύουμε, σαν LP, σαν investors, στο fund, σε όλα τα deals. Και έχουν το added benefit ότι θα δουν πρώτοι τα deals στο οποία θέλουμε να μπούμε και θα αποφασίσουν να θα επενδύσουν on a case-by-case case, uh, basis. Mm -hmm. ε, ε, τι ξεχνάω... Το, το 640 είναι κάτι το οποίο το έχετε πει είναι, είναι mandated ας πούμε, ας πούμε, το... και έχει να κάνει και με το πόσα α, α, ιδιωτικά κεφάλαια μαζεύουμε. Δηλαδή, αυτό θα γίνει ε, όσο μαζεύουμε... Είναι δύσκολο αυτό όμω. να βρίσκεις πάντα, ας πούμε, ένα 40%. Ε, θα σου πω, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 15 deals. Ε, ε, ένα ή δύο δεν γίνανε επειδή δεν βρήκαμε τα Angel Money. Δηλαδή, βέβαια, έχει να κάνει πάντα με το τι άπετα τι υπάρχει, αλλά σιγά σιγά και εμεί όσο. Εμεί είμαστε πολύ νεαροφάντε, είμαστε ενό έτου. Όσο χτίζουμε εμεί ένα δίκτυο, όχι μόνο με του ελπεί μα, αλλά και με adjacent angels, που μπορεί να βλέπουν σε δεύτερο χρόνο τα deals, αλλά θα τα βλέπουν, θα γίνεται πολύ πιο εύκολο να μα έψουμε αυτά τα χρήματα. Οι ελπεί μπαίνουν, ξέρουν που μπαίνουν. Δηλαδή, μπαίνουν σε, ένα fund το οποίο θα του πει παιδιά, αυτό είναι και δεν θα μπείτε και προσωπικά. Δηλαδή, υπάρχει στο μυαλό του. Σωστά. Ναι. Και του το λέμε από πριν ότι θα σα στέλνουμε deals. Ε, έχετε, αν, αν θέλετε, κρατάτε ένα, ε, πώς το λέτε, ένα portion of your money για, 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 μετά. για μετά. Δηλαδή, μην μπείτε, ξέρω εγώ, με X amount of money. Μπείτε με, ξέρω εγώ, half X, 70 για να κρατήσετε ανάλογα με το τι απέτατε έχετε εσεί. Οπότε να μπορεί να είσαι δηλαδή, πρακτικά έχει ένα το δεν και μετά μπαραίνει το πορτφόλιό σου με τι εταιρείε που προτιμά. Σαν angel investor, σωστά. Και γενικά είναι μέσα στο. Ε, σκοπό του fund είναι και αυτό. Ε, core σκοπό του fund. Να ενεργοποιήσει την κοινότητα των αγγέλων στην Ελλάδα που τόσο πολύ ε, χρειάζεται. Δηλαδή είναι, είναι απαραίτητο stakeholder οι angel investors σε όλο αυτό. Να μπορεί κάποιο να βρει γρήγορα χρήματα για να, κάνει, να φύγει από την εταιρεία του και να δουλέψει ένα εξάμεινο σε κάτι, αυτό και ένα ακόμα, και μετά να πούνε: Ωραία, έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Πάμε να μιλήσουμε, Ξέρω εγώ, σε, σε VCs. Οπότε και αυτό είναι γενικά ντόρμαν. Έχει, έχει να κάνει με πολλού παράγοντε. Έχει να κάνει με το ότι δεν είχαμε. Σιγά-σιγά χτίζονται τα μεγάλα exits που θα επιτρέψουν σε αυτού που ξέρουν τι σημαίνει startup και τι σημαίνει equity σε startup να γυρίσουν πίσω και να πούνε και δεν βάζω δηλαδή χρήματα not investment advice πρέπει να κάνουμε αυτά τα τα, disclaimer this is not και Συστά, ναι, δεν μα δει κανεί. Δεν είπαμε συγκεκριμένο. Ναι, ναι μα δεν, δεν έχουμε πει γύρω από προϊόντα που μπορεί να αγοράσει κάποιο. Ναι, έτσι πάει. Πρέπει να πει προϊόντα. Ναι, ρε, πρέπει να, να μιλήσει για χρηματιστήριο και θέση για νομίζω για να είναι. δηλαδή είναι σαν να πω θα πάρετε ξέρω εγώ το Dogecoin και μετά φάω και που το Dogecoin και όλα αυτά. Φορυγείο και βλέπω χορηγία από Binance κάτω, <laughs> περνάει τώρα, super. Ναι. Ε, <laughs> <laughs> να πω και για το πρόγραμμα επιτάχυνση μα. <laughs> πρέπει να το πω, δεν θα. Ρίξτε, <laughs> ρίξτε, ρίξτε, ρίξτε. Είναι εκεί βασικά. Οπότε τώρα καταλαβαίνω ότι κάνει ένα μείγμα το community management το οποίο έλεγε στην αρχή. Γιατί είναι λίγο like, community management, το program manager στο συγκεκριμένο. Ναι, κοίτα, κυρίω δεν το κάνω. Πώ να το πω, δεν είναι το first. Ο ενεργό ρόλο. Ναι, δεν είναι ο ενεργό ρόλο, είναι ένα κομμάτι μέσα σε αυτά. Δηλαδή έχει, έχει πολλά aspects σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή sourcing, finding the startups. Ε, assessing, πρέπει να κάτσει να κάνει δουλειά, δηλαδή ήρθε. Και εκεί, νομίζω ότι σαν VC και τίποτα άλλο, σαν investor, αυτά τα δύο είναι τα core. Δηλαδή, sourcing, assessing. Το βρήκα, κατάφερε να το βρω και κατάφερα να εκτιμήσω αν αυτό που βρήκα είναι κάτι καλό. Ε, υπάρχει το τρίτο κομμάτι που είναι σημαντικό, αλλά αυτό, ε, πώς να το πω, τελείω αφορετικά να το δεις, Για μας είναι core κομμάτι αυτό που κάνουμε. Το supporting, δηλαδή να σε supportar. Ε, απλά σαν investor, τελείω αφορετικά, αυτό you can do without. Δηλαδή οι angels πολλές φορές λένε πάρ' τα χρήματα, μη με ενοχλείς ξανά και είναι από την αρχή ξεκάθαρη σε αυτό. Αν εσύ δεν θες κάτι τέτοιο και θε να μπορείς να τον πάρεις λεύουν, που είναι και το καλύτερο ε, match, δεν παίρνει αυτά τα χρήματα. Πας και βρίσκεις, και αυτοί είναι πιο έξυπνοι founders, ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σου δώσουν added value. Και αυτό είναι και ένα από τα benefits του, του fund, ότι σου λέμε ευθύ εξ αρχή, σα φέρουμε σε επαφή με τους νομίζω είναι περίπου 40 αυτή τη στιγμή ελπίς μας οι οποίοι είναι όλοι κάτι έχουν κάνει ε, πώς να το πω στη ζωή του. και μπορούν να σε βοηθήσουν και μπορούν να σε βοηθήσουν specifically και ε, έχουμε πολλά cases όπου αυτό έγινε δηλαδή τους φέραμε σε επαφή πέρα από τα λεφτά έτσι, γιατί τα λεφτά είναι εκ των όνων ότι θα σου βάλουν ξέρω, 50 χιλιάρικα θα σε βοηθήσουν στο business σου θα σε πάνε παραπέρα Ή, θες να τους έχεις ε, στο cap table Ωραία, για πες μας λοιπόν τώρα για το, για το πρόγραμμα αυτό και πώς αυτό συγκρίνεται με το. Δηλαδή, εγώ πρέπει να περάσω αναγκαστικά μέσα το πρόγραμμα αυτό για να μπω στο VC. Oh, και πες μα λίγο τα okay, okay. specifics. Ουσιαστικά, κοίτα, είναι, ε, απευθύνεται σε early stage teams αυτό. Ε, είναι ένα gateway για το fund, αλλά για συγκεκριμένε ομάδε. Λοιπόν, μπορεί, ναι, μπορεί να δει να μην καταλήξω στο, στο fund μετά. Κοίτα, να σου πω πώ λειτουργεί πρώτα και θα τέτοιο και θα βγει από τα, από τα Το, το Day One ε, είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης 8 εβδομάδων. Το τρέξαμε στο πρώτο κοχόρτ για 10 και τώρα το, το μειώσαμε γιατί δεν είχε πολύ νόημα. Στο οποίο εμεί δίνουμε 120.000 για 10% της εταιρεία. Ε, δεν το δίνουμε... Σωστά, σωστά. Ε, είναι standard deal και δεν σε κάνει και πολύ dilute. Δηλαδή, δεν δεν είναι κανένα να παλάβω 20% from the get go που σου κόβει ας πούμε τα φτερά και αυτό είναι advice μην πάρετε πρώτο investment πάνω από 30-40 δεν είπες δεν είναι investment advice advice of founders αυτό είναι advice of founders ότι επειδή το έχουμε δει το pattern έρχεται κάποιο και του έχει πάρει το 50% της εταιρεία ένα angel investor και του λέμε, σε, σε, έχει καθαρίσει αυτό. Δεν μπορεί να πα πουθενά τώρα στο VC Pass τουλάχιστον. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, αλλά του έδωσε, α πούμε, το, το 50%. Γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με το που δίνουν λεφτά και δεν ξέρουν. θα ε. ναι. σου πω, διακόπτω τώρα, αλλά ήθελα να το πω και πριν ότι θεωρώ ότι ένα μεγάλο λάθο που πάρα πολλοί κάνουν και λένε και το έχουν καταχωρημένο είναι ότι πάνε σε κόσμο λεφτά. Ναι. Η <κυρί> πραγματικότητα πα να βρει ένα συνέδριο, ο οποίο θα σφέρει τα χρήματά του στην εταιρεία. Σωστά αυτό παρακάει. είναι συνέτερο. Το είναι ένα είδο Πραγματικά. Οπότε θέλει πάρα πολύ σκέψη και είναι εύκολο να πει: Α, εγώ τώρα δεν έχω τίποτα και χρειάζομαι λεφτά. Οπότε έτσι, OK, να δώσω το 45% έτσι κι τι έχω. Ναι. Κατάλωση. υπάρχει αυτό, αλλά δεν είναι, είναι, πάρα πολύ κοντόφωνο. Σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να βγάλει καλό. Σωστά και δυστυχώ, ενώ υπάρχει συστημική γνώση πλέον, ε... Ακόμα ξέρει, δεν έχει γίνει τέτοιο. Και πολλέ φορέ έχει να κάνει και με το ότι στην αρχή πιστεύει ότι δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, αν δεν βλέπει. Πώ να το πω. Αν δεν θεωρεί ότι αυτό που έχει είναι πιθανό να πάει. Ε, λε, εντάξει, έτσι καλώ το μηδέν είναι. Άρα πάρε το 50%. Δεν έχω τίποτα. Και πάντα δεν είναι το τι έχει. Είναι το potential αυτό που πα να χτίσει. Και εμεί έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το πώ αποτιμάται μια εταιρεία. Δεν είναι το τι υπάρχει σήμερα. Οκ, okay, και αυτό το κοιτάμε. Το τι έχει τώρα αλλά είναι πολύ περισσότερο το τι μπορεί να γίνει και αν εσύ, εσείς για την ομάδα είστε αυτοί που θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Ε, το πιο σημαντικό πάντα νομίζω είναι αυτό, δηλαδή έχει να κάνει με το τι πάθα θα ακολουθήσει. Ε, Όπω πολύ σωστά είπε, αν εγώ δεν με νοιάζει το PC Path, δεν είναι ναι, ναι, σημασία τι θα δώσω. Απλά να θε να πάω στο PC Path, αν, αν ξεκινήσει από νωρί να δίνει ποσοστό, ή απλά θα μπορεί να σηκώσει κάποιο γύρω από ένα σημείο μετά, θα πει ότι δεν θα έχει νόημα μετά, mm -hmm. ή απλά θα μπει θα χάσω πάρα μόνο ποσοστό. Ε... Τώρα θα κάνω το case για τους VCs. Καταρχά θα κλείσω για το, για, το, για το, day one, γιατί ναι, είναι, το προ, πρόγραμμα που στήσαμε με τόσο κόπο και πράγματι δίνει, μια αξία. Ε, οπότε δίνουμε 120.000, ε, 10% 8 εβδομάδες. Η πρώτη είναι στην Αθήνα, διαζώσει. Είμαστε όλοι μαζί για να χτιστεί ένα community, δηλαδή να μπορεί ένα αφού τελειώσει αυτή η εβδομάδα να πάρει τηλέφωνο των άλλων χωρί να είμαστε εμεί ενδιάμεση. Ε, και εφόσον 7 ή 8 θα πάρουμε σε αυτό το cohort και θα τρέξει το επόμενο λογικά πολύ κοντά άλλε 7 ή 8. Στο πρώτο είχαν μπει 11 και εκεί είδαμε ότι το site, δηλαδή το πρώτο ήταν λίγο αναγνωριστικό για να δούμε optimal size, optimal ticket size τι κάνουν βάλει ομάδε, τι όχι, πόσο βοηθήσαμε, πόσο δεν βοηθήσαμε και το καθεξής. Αυτή πρέπει να έχουν εταιρεία. Όχι. Ιδρυμένη εννοείς, όχι. Μπορεί να έχουν ναι, όμως ναι. εκείνη τη στιγμή μετά αν, αν, θέλουν και εφόσον αν, αν, πάρουμε θετικό ναι 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 γιατί δεν θα πάρουμε σε, σε όλους δεν, δεν παίρνουν όλοι χρήματα Α, ah, οκ. Okay. δηλαδή δεν είναι ότι θα βγουν 7 ομάδες που έχουν πάρει το ticket επιλέγουμε ποιες ομάδες, σε ποιες ομάδες θα δώσουμε φυσικά το success το δικό μας είναι να είναι όσο δυνατόν περισσότερες και δεν βάζουμε μέσα ομάδες στις οποίες δεν βλέπουμε ένα path στο οποίο θα πάρουν λέει, δεν θα μπουν τύπου ομάδες που να συμπληρώσουμε τις θέσεις. Ας ξεκινήσουμε με λιγότερες ομάδες το, το πρόγραμμα. Ε, το επόμενο ξεκινάει 20 Μαρτίου και γιατί αιτήσεις σταματάνε 20 Φεβρουαρίου. Αυτά. Όποιο θέλει εδώ, κάντε απλά. αυτό είναι το κομμάτι του, του, Day One. Τώρα για το VC Path. Γιατί να πάω στο VC Path. <σομίως> <σομίως> α, ομάδα είμαι εδώ. À, α, ναι, σωστά. Έχει δίκιο. Θε να μάθει λεπτομέρεια. θα κάνει αίτηση. φίλο που θέλει να κάνει ε, μπορεί, υ... να δίνε... ε, μπορεί να έχουμε κάποιον στο κοινό. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα έχουμε. Για να καταλάβω το πρόγραμμα. Λοιπόν, γιατί... ναι, 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 σωστά. Ένα, ένα καλό βέλτιστο είναι ότι μπορεί εγώ να πάρω λεφτά. Το γιατί θα πάρω λεφτά, φαντάζομαι ξέρει, ότι θα κάνω σε αυτέ τι εβδομάδε. Σωστά. Ε, κοίτα, εμεί κοιτάμε το πρόγραμμα σου, κοιτάμε πάρα πολύ το πώ ήσουν όταν μπήκε και πώ έχει εξελιχθεί. Σου βγάζουμε με το που έρθει ε, ουσιαστικά, πιτσάρει, μα λε τι κάνει και εμεί σου δίνουμε ένα investment committee decision, όπως θα το δίναμε, όπως θα δίναμε κανονικά σε... Παίρνουμε κανονικά ένα, κάνουμε ένα investment committee στο οποίο σε αξιολογούμε με βάση τα ρίσκα που έχεις. Mm -hmm. Και είμαστε transparent, σου λέμε έτσι σε βλέπουμε εμείς. Εμείς σου δίνουμε το VC lens, δηλαδή λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι για ομάδες που θέλουν να μπουν στο VC path, ωραία. Και άρα έτσι σε αξιολογούμε. Δηλαδή, σε ομάδα, σε product, σε άλλα πιθανά ρίσκα τα οποία ε, μπορεί να έχει. Ε, εφόσον το πάρεις αυτό, βλέπουμε πόσο βελτιώνεσαι σε αυτά τα οποία για μας είναι τα μεγαλύτερα ρίσκα, στα οποία τα έχουμε κάνει highlight από την αρχή. Από εκεί και πέρα, εμεί προσπαθούμε να σου δείξουμε τι σημαίνει το VC Path. Δηλαδή, σου εξηγούμε ποια είναι τα VC Mathematics. Ε, ε, βοήθεια πάνω σε product, δηλαδή κάποια workshops ε, πάνω σε πολύ early πράγματα, δηλαδή user research. Interviewing ε, σε early tech ε, ε, πράγματα, δηλαδή how to build a prototype, πολύ, ε, πολύ scrappy. Ε, και από εκεί και πέρα έχουμε Meet the Founders Sessions, όπου φέρνουμε founders είτε από το δικό μας portfolio, είτε ανθρώπους που είναι LPS σε εμά, άρα later stage founders ή successful founders, exited, ή ακόμα και founders οι οποίοι μπορεί να μην είναι LPS μας, αλλά έχουμε μια σχέση. Ε, και τους λέμε «Ελάτε να μιλήσετε στις ομάδες για το δικό σας ε, path». Ε, και γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι είναι πάντα πρόθυμοι να μιλήσουν. Επειδή ξέρουν τον πόνο, ε, ακόμα και να πνίγονται, ακόμα και ξέρω εγώ, να βρίσκονται, θα βρούνε μία ώρα και θα μπουν να, να, να μιλήσουν στις ομάδες. Ε, το άλλο που κάνουμε είναι ότι δίνουμε στις ομάδες office hours, στις οποίες προσπαθούμε εμείς να βοηθήσουμε με coaching, δηλαδή να τους... Ε, πάλι πάνω στα, στα pain points που έχουμε εμεί εντοπίσει. Ε, και εκεί δίνουμε βοήθεια πάλι. Product, tech ε, και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το. πώς να το πω, με πράγματα τα οποία δεν ξέρει ένα early, ένα early stage team. Δηλαδή, παράδειγμα, το πώ δουλεύουν οι co-founders μεταξύ του. Κλασικό πρόβλημα. Ε, Οπότε βοηθάμε και σε αυτό. Ε, το άλλο που κάνουμε και δεν το κάναμε δυστυχώ στο πρώτο, αλλά το κάνουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο είναι το town hall meetings. Όπου μπαίνουν όλε οι ομάδε μαζί για να, για, να κρατά, για να κρατάμε ένα weekly cadence και να μην χάνονται, ε, να βλέπει ένα τον άλλον. Εκεί θεωρούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο το role modeling, γιατί συνήθω αυτά υπάρχει μια ομάδα που μπαίνει και ξεφτυλίζει τι υπόλοιπε, γιατί λε σε μια εβδομάδα αυτοί κάνανε τέτοιο progress, εμεί εδώ τι κάνουμε. άρα You try to keep up, ας πούμε. Λες, πρέπει. Okay, I, I need to, to up my game, ας πούμε. Ε, αυτό και από εκεί πέρα γίνονται, γίνεται ένα πρώτο pitching. Γίνεται ένα διάμεσο και γίνεται, γίνεται και ένα final. Οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε από αυτές τις στιγμές μπορεί εσύ να, να πιτσάρεις και να, να πάρουμε ένα θετικό decision. Yeah. Τώρα έχουμε κάνει δύο από το πρώτο ε, και περιμένουμε να γίνει άλλο ένα. Και εγώ ελπίζω και για ένα τέταρτο συνολικά. Ε, αλλά στα τρία, ας πούμε, είναι ένα καλό ρίσιο, Δηλαδή, θα κρατάμε κάτι τέτοιο. Μάλλον, ναι, εκτό αν γίνει, ξέρω εγώ, εκτό αν τα κόρτ είναι πιο δυνατά. Δηλαδή, και αν δούμε opportunities, εννοείται ότι θα μπορούμε να περάσουμε και το 50 και το 60 και το καθεξή. Οκ. Okay. Ε, ενδιαφέρον πολύ. Οπότε... Δεν υπήρχε πάντω αυτό. Ε, έλειπε Α, ένα το... τέτοιο accelerator. Το... Το μοντέλο, είναι, το μοντέλο είναι αυτό. Απλά νομίζω ότι το White Dominator παίρνει όλο το comfort, αυτήν την Σωστά. Και αυτό είναι κάπω πιο. Πώ να το πω. Αυτό που φοβόμασταν, εν τέλει, βέβαια, πέσαμε λίγο έξω, είναι ότι θα υπήρχε αυτό το feeling ότι είναι competitors. Και δεν θέλαμε να υπάρχει αυτό σε καμία περίπτωση. <laughs> δηλαδή, προσπαθούσαμε κάθε στιγμή να επικοινωνούμε ότι δεν είστε competitors ότι θα πάρει ο Πάρης, χρήματα δεν έχει να κάνει καθόλου με το θα πάρει ο Ντόμι. Έχει να κάνει μόνο με το δικό σα mm. -hmm. Το καλό με τα που είναι ο Αν από την αρχή παίρνει όλη χρήματα είναι ότι έχουμε πάρει όλοι. Είχε επενδύσει το, το Άρα... Έστω ε, τι είναι Φαν ότι είναι ανταγωνιστέ μεταξύ του. Ποιο θα ήταν το. Τι, τι, τι θα έβγαινε σαν αποτέλεσμα από αυτό το οποίο δεν θα θέλατε. Κοίτα, αυτό είναι φόβο. Δεν ήταν ότι έγινε έτσι. Και καθόλου έστω ότι έγινε. Έστω ότι γινόταν, γιατί ήταν φόβο, δηλαδή. Που θα το έβλεπε να μην μια τέτοια. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Ε, τώρα είναι η ερώτηση του ανταγωνισμού γενικά. Υπάρχει καλό ανταγωνισμό. Τύπο ότι αυτό που σου είπα πριν, αυτή εδώ κάνω φοβερό πρόγραμμα σε μια εβδομάδα. Πρέπει και εγώ να, να κάνω up my game. Δύο, υπάρχει ένα σημείο που αυτό γίνεται κακό. Δηλαδή ότι δεν σε βοηθάω, που είναι ό,τι χειρότερο, γιατί εσύ θα πάρει μπορεί να πάρει χρήματα και εγώ να μην πάρω. Οπότε αυτό ήταν αυτό το οποίο βγόσταν, ότι θα σταματήσουν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του. Σωστά. Ή θα του εμπόδιζε από το όχι να υπάρχει συνεργασία, δεν θα σκεφτόταν καν να στείλουν ένα μήνυμα για να πούνε ρε, εσύ ξέρω εγώ εδώ τι κάνει, πώ είστε. Ε, εσύ ξέρει, υπάρχουν diverse skill sets. Κάποιοι ξέρουν πολύ καλά ένα χώρο. Θα πρέπει να υπάρχει άνεση η μια ομάδα χωρί να βάλει, ξέρω εγώ, εμένα in the middle. Να, να κάνει κατευθείαν ένα reach out. Ναι. Yeah. Αυτό. Αυτό και αυτό είναι ο ορισμό ενό community. Ότι ε, έχω την άνεση εδώ να εκφραστώ, έχω την άνεση να μιλήσω. Ε, είναι από, τα πιο σημαντικά, από του πιο σημαντικού παράγοντε επιτυχία ενό αξιενέργητου. Δηλαδή, if you do this right, τα άλλα τα συζητάμε. Community 1, role modeling 2. Αυτά στο δικό μου το μυαλό είναι core. Okay. Εγώ το μόνο που βλέπω σαν ενδεχόμενο πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται κάποιο να βρει κάπω να χρηματοδοτήσει αυτό για δύο μήνε για να μπει σε αυτό. Γιατί φαντάζομαι για κάποιο άτομο το οποίο έχει day job, δεν είναι τόσο απλό. Όχι, γιατί εμεί ουσιαστικά το, το, commitment που ζητάμε, καταρχά για μένα ένα μεγάλο pool ανθρώπων που θα ήθελαν να έρθουν να, 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 μπουν σε αυτό και το design του προγράμματο κάπω έτσι έχει γίνει. Άνθρωποι που μπορεί να είναι στο Blue Ground ή στο Scrooge ή στην Orphan και λένε δουλεύω κάτι on the site, α πάω εκεί να δω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι το commitment που ζητάμε από σένα σε time είναι η πρώτη εβδομάδα κυρίω. Τα υπόλοιπα, επειδή είναι online και επειδή γίνονται σε ώρε που βολεύουν. Ενώ εδώ πώ θα έχω προ. Ενώ θεωρητικά μπαίνω για να είμαι online σε αυτό το πράγμα. Για αυτό. Εντάξει. Εγώ έτσι θα το βλέπω. Ναι. Σου λέει ναι, είναι η νυφά σου, βούλεψε 8 ώρε. Μετά κάνει άλλε 4 για το δικό σου προσωπικό. Ναι. Δεν είναι δουλειά αυτό. Εκεί θέλει να πάει. Σω ότι πετάχομαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι δουλειά, αλλά δεν είναι βιοπορισμό αυτό στην αριστερά. Και έχει να κάνει με το δικό σου risk Εγώ Αναφέρομαι σε ομάδε οι οποίε δεν είναι τόσο άνετε να πούνε Φεύγω από την Χιόρφιουμ και πάω έξι μήνε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Για μένα πάντω αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το πόσο ενώ. Αν το δεις τελειως λογιστικά, cost benefit, it total makes sense για κάποιον να πει ότι θα αφήσω, είμαι σε αυτόν τον χώρο, θα το αφήσω για, θα φύγω από τη δουλειά μου για κάποιο χρόνικο διάστημα, για να δοκιμάσω το X. Mm -hmm. ε, και υπάρχουν. Και η δουλειά των VCs είναι αυτή ακριβώ και των Angels. Να πάρω αυτό το ρίσκο από σένα. Το ρίσκο του δεν θα έχω να ξέρω εγώ, δεν θα έχω να πληρώσω λογαριασμού. Ε, και εμεί αυτό, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό, εκεί θέλουμε να, να φτάσουμε. Στο ότι εσύ παρατά τη δουλειά σου, αλλά εμεί είμαστε εδώ για αυτό το πρώτο ticket, το οποίο θα σε πάει, ας, με ένα χρόνο εσένα και άλλου δύο-τρει. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Εννιά μήνε στην Αθήνα, 120.000 μόνο με αυτό το ticket για τρία άτομα δεν βγαίνουν που ήταν πριν στο software. Ναι, εφ'αυτό μου πεις, δεν θε να βγάλει κέρδο, το πλάνο Όχι, να ζήσει. Είστε, είστε τρία άτομα, το οποίο δεν έχετε καν χώρο. Δουλεύετε στο σπίτι του ενό. Δεν πληρώνετε καν το co-working πούμε. <laughs> δεν έχουμε <καράς>. garage. <laughs> να, Δεν έχουμε αρκετά garage. <laughs> Νομίζω <laughs> like αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή correlation, startup και garage. Και ναι, οπότε αυτό, για, για μένα αυτό είναι το, 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 το γαμώτο, δηλαδή το, το, το τι μπορεί να πες τραβά. Ε, ναι, κατά πάσα να πιθανότητα δεν πετύχει. Like, μόνο να το δει. Αλλά ε, αν πάει καλά, πρώτον το, το benefit θα είναι φοβερό, αλλά δεν χάνει. Είναι σημαντικό αυτό να περάσει σαν κουλτούρα. Δηλαδή το να κάτσει 9 μήνε με έναν, δύο ακόμα σε ένα γκαράζ, αν θες να είναι γκαράζ, ε, και να δουλέψετε σε κάτι, θα σας κάνει καλύτερους employees. Θα γυρίζετε πίσω στην Όρφεμ και εκεί ο Μιχάλης θα είναι χαζός να μην σας πάρει πίσω. Ε, αλλά α μην είναι όρφη μου, θα βρείτε δουλειά γιατί στους software τώρα σε 20 λεπτά τη ώρα μπορεί να βρεθεί. Εντάξει, όχι τώρα, αλλά με πάση περιπτώσει οι συνθήκε είναι καλέ. Δεν είναι ότι θα μείνει ξεκρέμαστο τελείω. Οπότε ε, χάνει 9 μήνε, χάνει, αλλά του κερδίζει. Ναι, πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη λέξη επενδύσει και μπορεί η επένδυση σου να σου γυρίσει σε γνώση μόνο ή σε γνώση και μια πολύ καλή εταιρεία. Είναι In investment advice αυτό που λε τώρα, επειδή λε επενδύσει. Σε επίπεδο ανθρώπινο είναι. <laughs> σε... <laughs> ναι. <laughs> είναι γιατί ουσιαστικά αν το δείτε αυτό, αυτό ό, όλοι αυτό κάνουν. Είτε χρήμα είτε χρόνο. Αυτά τα δύο ε, βάζουν. Οπότε ναι. Άρα δηλαδή πρακτικά ένα ε, role model, α πούμε, ένα, role model, ένα, ένα μοντέλο ανθρώπου που θα Έμπαινε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι κάποιο ο οποίο είναι σε μια εταιρεία. Στο πλάι έχει ένα site business που να δοκιμάσει, για παράδειγμα φτιάχνει πίνακε από AI generated art και τέτοια. Και θε αυτό το. Αυτό το θέλουμε. Ναι. Το πλάκα είναι ένα λάντιο. Δεν μπορώ να σου πω για αυτό το frame. Έχει, πώ δεν έχει. Νοείται. Εν τω μεταξύ, σαν ότι έχω φέρει πραγμάτια. Πουλάμε VC Accelerator. Αυτό είναι δώρο, εντάξει. Α. Α, όχι, εντάξει, μην το δείξει, μην το δείξει. αυτό είναι ένα side project που έγινε όσο ήρθα στην Όρφη. Γενικά πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με side projects. Κατάλαβα βέβαια ότι being a VC και να έχει side project δεν γίνεται ή τέλο πάντων έχει προβλήματα. Έλα ε... Ελλά στην Ελλάδα είναι τη μόδα, σε VC και μετά κάνει σπινό το VC και πα και παίρνει λεφτά. <laughs> Εγώ δεν το κρύβω, founder θέλω να ξαναγίνω. Δηλαδή για μένα το path και στο product management και στο VC είναι stepping stones. Δηλαδή δεν δηλαδή θα, θα μείνω για πάντα, αν και είναι φοβερή δουλειά. Δηλαδή έχω δει γλύμψεις ότι α, αυτό το πράγμα το investing είναι, δεν μπορούσε να είναι, για μένα τουλάχιστον, long term career path. Αλλά εγώ τι κάνω στο μυαλό μου έχω, θα ξαναγυρίσω εκεί. Ή απλά το έχω για να κοιμάω καλά τη νύχτα, δεν ξέρω. Whatever helps you sleep at night. Ε, αυτό το, το project, ναι, το Pluggers, καλά. Ε, λέγεται Edition01. Και τι είναι, ε, ουσιαστικά κάνουμε. Δηλαδή, με πίνακε από εικόνε, οι οποίε είναι AI-generated. Και σε αυτό έχω κάνει phase out, γιατί είμαι στο, στο VC. Οπότε λειτουργώ σαν, σαν advisor σε αυτό. Α, βαρβαία λέξη. Μου αρέσει αυτό. Δεν θα. Δεν ξέρω. Um, οπότε, ναι, στην ουσία, την, το initial idea ήταν όταν άρχισα να βλέπω τι, τι, μπορεί να κάνει το, το AI, α πούμε. Yeah. Κάποια πράγματα σε αφήνουν, ξέρεις, παγωτό. Αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες με το chat GPT, ας πούμε, κάπως έτσι εγώ αισθάνθηκα όταν είδα πρόσωπα τα οποία δεν υπήρχαν, από ανθρώπου που δεν υπήρχαν. Το yeah, this space does not exist. This, person does not exist. είναι παλαβό. Yeah αυτό. This weather. Ε, weather δεν είναι. Ένα που. Πρώτη φορά είναι. <much> Καιρό. νομίζω πολλέ με φυσικέ καταστροφέ. δηλαδή, Α, ναι, ναι, ναι. Πα και βάζει, ξέρω εγώ, τη διεύθυνση του γραφείου και σου δείχνει με πλημμύρα. Τι κάνει, Google, Google Maps. Google Maps. Μια mix είναι Google Maps, Imagine και. Οκ. Δεν το έχω. δεν το έχω δει. Έχω δει. This cat does not exist. This Airbnb does not exist. Ένα κάρο το This X does not exist, ε, αν μπείτε και δείτε τι έχει, είναι, είναι παλαβό. Και ήταν η αρχή, δηλαδή θέλω να πω, αυτοί οι αλγόριθμοι, εμείς χρησιμοποιούμε το αλγόριθμος που λέγεται The Guns, Generative, Generative Adversarial Networks. Αυτοί νομίζω φτιαχτήκαν το 17, 18. Δείτε τι κάνει τώρα το Dali, του, το OpenAI, που του δίνεις prompt, text prompt, και του λες θέλω ένα μπασκεπολίστα στο Νάρι, sorry, έναν αστροναύτη στον Άρη να παίζει μπάσκετ και από πίσω να φαίνεται το τάδε και να υπάρχει και μια πράσινη Και λε, το κάνει και σου δίνει artistic depiction. Οπότε. Έχει και τα guns, του αλγορίθμου. Σωστά. Ε, βάσκει... Βα... το, ChatGPT. chat GPT. Είπαμε, είπε για τον Ταλί. Να no. Αλλά, artistic κλπ. What's the... Γεια. Yeah. <laughs> ρολάρι, ρε, και ε, αυτό μετά το chat GPT. Ε, αυτό που γίνεται με το, ChatGPT chat ε, GPT. Καταρχά, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο εγώ είμαι πιο bullish, όπω λένε οι επενδυτέ, ε, όσο το AI. Θεωρώ ότι οι πιο, οι πιο άρρωστα έξυπνοι άνθρωποι δουλεύουν στο AI ε, και ότι είναι αυτό που θα έχει τη τις μεγαλύτερε πιθανότητε να αλλάξει τα πάντα μέσα σε αυτήν την δεκαετία. δεν δεν δε, δε νομίζω να αργήσει πάρα πάρα πολύ Δηλαδή τα, το progress που βλέπουμε είναι Και υπάρχει ένα βίντεο που ο Σαμ Αλτμαν με την Κόνη Λοίζο, μια τύπησα από το TechCrunch, μιλάει σε ένα πάνελ και το ρωτάνε για το OpenAI και το ρωτάνε πώ θα βγάλετε. Το ρωτάει η Κόνη Λοίζο πώ θα, γίνει generate uh, revenues, προφανώ. Και απαντάει ο Altman ότι λέει δεν έχουμε ιδέα πώ θα βγάλουμε λεφτά. Δεν έχουμε καν πλάνο για το πώ θα βγάλουμε λεφτά. Έχουμε ένα soft promise στου επενδυτέ ότι θα βγάλουμε λεφτά. Το καλύτερο που μπορούμε να σκεφτούμε τώρα είναι ότι αυτό που φτιάχνουμε θα το ρωτήσουμε πώ θα βγάλουμε λεφτά από σένα. Και θα μα απαντήσει. Και από κάτω ακούγονται γέλια. Και λέει: Το ξέρετε, ακούτε σε ένα επεισόδιο του Silicon Valley. Μπορείτε να γελάτε, αλλά λέει. Και, και πραγματικά βλέποντα το chat GPT, νομίζω ότι τα γέλια σιγά, σιγά θα κόβονται. Δηλαδή έρχεται κάτι το οποίο δεν είναι ότι θα μα αφήσει όλου χωρί δουλειά. Κάποιον θα μα σκοτώσει και όλου. Τον εγώ. Λε Ρόγκ, Ελίζα Ριουτκόφσκι. Οι πεσημιστέ του AI. Αλλά somehow it feels ότι έρχεται κάτι το οποίο θα είναι ο κόσμο πριν και ο κόσμο μετά. Εντάξει, μπορεί πολλέ φορέ οι άνθρωποι να έχουν αυτό το, ξέρεις, το εσχατολογικό, ότι έχει έρθει κάτι που θα αλλάξει τα πάντα. Νομίζω τώρα κάπω αισθάνομαι ότι είμαστε κοντά σε. Ναι, αλλά δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα τα πάντα. Απλά εγώ θεωρώ πω αυτό το οποίο είπε ήταν μαλακία. Δηλαδή, με ποια έννοια όμω, Ότι προφανώ. Προφανώ, καταρχά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βγάζει λεφτά. Τώρα, δεν ξέρω, μπορεί όντω να μην είχε κομίδι, είναι ο Σα Μάλτμαν. Όντω, ο Σα μπορεί να σηκώσει λεφτά και να του πει, θα το σκεφτώ μετά. Εντάει, ли, έχεις, νομίζω, το Νταλή έχει νομίζω πάντω pricing. Ναι, έχει και το. Ε. και το, το κόντεξ χρειάζεται αυτό, το GitHub <saus> <saus -tap". saus -tap> Αλλά εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το ότι προφανώ αυτά σε ένα σημείο που σκέξει ένα AI, που λε πώ εγώ θα βγάλω λεφτά από σένα. Εντάξει, το ρωτήσει αυτό το πράγμα. Το ρωτήσει πολύ πιο εύκολο τρόπο να βρει καταλαβαίνει στην νέα. Και αυτό ήταν απλά. Εντάξει, να μαρκετή την Κοίτα, Αναπλά... ο, ο, ο τρόπο, το, το, lens που έχουμε για τα χρήματα εδώ είναι λάθο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για disruptive technologies, υπάρχουν ρε παιδί μου second, second, third, fourth order effects. Δηλαδή, εμεί εμείς βλέπουμε την κορυφή ενό παγόβουνου που είναι ότι α, ο copywriter θα τον βοηθήσει στο process του. Α, ο coder θα κάνει πολύ πιο εύκολα, ξέρω το εγώ. Pilot. Ναι. Ν νομίζω πο 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 πολλές πολλέ. Δεν ξέρω ομάδε δεν το πληρώνουν. Διάβαζα ένα investment thesis για το ότι ξέρω εγώ, αν μα πάρουν το, το pilot, το co -pilot θα, θα καταρρεύσει το. Όσο ναι Όχι, απλά <laughs> ναι. Όταν γράφει ε, αρκετά λιγότερο όπω εγώ και θέλει να. Oh. Δηλαδή, έχω. Μειώνεται συνεχώ το πόσο κώδικα γράφω ε, μήνα με το μήνα. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. προ τα εκεί πάει. Προ τα εκεί πάει. Και θα πέσει πάρα πολύ <στασκεκά> το barrier. <στασκεκά> Γιατί δεν έχει πολύ κώδικα. Απλά μου χρειάζεται περισσότερο. Οκ, οκ, οκ. άμα γράφω κάτι κάθε μέρα, μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω navigate και να κάνω copy paste. Γιατί ο κώδικα. Και τώρα θα το πούμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Ο κώδικα είναι 90% copy paste. αυτό ρίχνει καταρχάς θα, θα πέφτει πάρα πολύ το barrier to entry. Δηλαδή θα μπορούν άνθρωποι να διαβάζουν κυρίως κώδικα και θα γράφει το, το αντίστοιχο ChatGPT GPT ας πούμε κομμάτια, θα τα παίρνουν, θα τα κάνουν copy paste, θα τα συνθέτουν ε, γενικά και εκεί θα, θα δούμε, αλλά αυτό είναι ξανά το τι θα γίνει τώρα δεν θα αργήσει πάρα πολύ, δηλαδή άμα, άμα με το ChatGPT GPT βλέπεις ότι αυτό είναι κοντά κοντά εντάξει ενώ όχι κοντά αύριο, κοντά ξέρω εγώ στα επόμενα χρόνια ε, σε επόμενε δεκαετίε, εμένα με... κάνει να σκέφτομαι, δηλαδή τι για άλλο θα γίνει. Είναι μικρό ερμηνεία για να μπορέσω να σκεφτώ θα γίνει σε επόμενε δεκαετίε. Εγώ το είπα ποιο είναι, παιδιά, το tipping point. Το έχω πει και στο επεισόδιο με τον Γιανακέα και στο επεισόδιο με τον Παγώνη. το, tipping point είναι. Το επεισόδιο με τον Γιανακέα έχω δει το μισό. Δεν είναι. Το είναι το σημείο που θα αρχίσει το AI να εκπαιδεύει τον εαυτό του. Δηλαδή, ό,τι σε αυτό κάνει την backlog για τέτοιε σημείε, όσο αυτό εκπαιδεύει από του ανθρώπου. Στην ουσία, έχει οριστεί από το παρελθόν σε ανθρώπινη ιστορία σε βαθμό. Μόλι σε αυτό, ε, εκεί δηλαδή, όταν γίνει αυτό που εντάξει, δεν, ξέρω αν θα το ζήσουμε εμεί αυτό πραγματικά. Ή, εντάξει, σε κάποιο βαθμό θα το ζήσουμε. Δηλαδή, στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνεται. Η Σέσλα Βάδο εκπαιδεύει το AI για τα αυτοκίνητα με AI. Πώ, τι εννοεί. Ή ένα AI το οποίο κάνει generate επεισόδια για το Autopilot, το φιντάρει αυτό σαν camera feed στο AI το οποίο κάνει το driving. Και βλέπουμε Πώ αυτό οδηγάει και το βελτιώνουμε μέσα από αυτό. Υπάρχει, νομίζω είναι... Ναι, αλλά δεν είναι λούπο αυτό. Έχει, εσύ είσαι λούπο. Άρα το ένα δίνει στο δίκτυο, το δύο δίνει πίσω ενά. και yeah. απλά, εντάξει, mm -hmm. υπάρχει βέβαια ακόμα σε μεγάλο βαθμό και κόσμο που κάνει άλλο, τέτοι, πραγματικά live feeds, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των feeds που εκπαιδεύουν το AI, είναι AI-generated. Mm -hmm. Ναι, τι κερδίζει αυτό. Δεν ξέρω, φίλε μου. Τι θε, Ναι, Άρη, δεν το κάνει. Να θέλω να το δώσει τι Ναι, άμα πει παιδί μου, είναι ότι λένε οι ίδιοι. Ότι και εμεί, γιατί. Μα, ε, θα βρω το. Νομίζω είναι από το AID το περσινό, αν φάμε καλά, το είχαν αναφέρει αυτό. Και θα βρω. Καταρχά, δεν κερδίζει ότι θε ε, λιγότερα real world ε, data. Mm. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι επίση πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Τα synthetic data. Ε, νομίζω κάθε ε, ε, ότο. Στον κάθε εταιρεία τύπου, τύπου Tesla, Autonomous Vehicles, έχουν inside uh, τμήμα ή κάποιου που κάνουν τη δουλειά του να κάνουν generate. Το οποίο είναι κοντά σε αυτό το, σε αυτό το project. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιούν guns γιατί δεν, μπορεί δεν μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, το, το ποσό των uh, βίντεο ή των φωτογραφιών που χρειάζεται για να το εκπαιδεύσει και δεν θες να έχεις και αυτά τα banners. Οπότε κάνεις generate καινούρια και θα έχετε δει σίγουρα σε, σε κάψα ότι σου λέει διάλεξε και το κάψα φαίνεται ότι είναι AI generated κάποια στιγμή δεν θα φαίνεται, δεν καταλαβαίνει. <πλήβε> ναι, ναι, ναι. Το χρησιμοποιώ πλέον και σε κάψα. Άρα εσύ το κάνει, αν <χ�σ> Αυτό είναι. Άρα εσύ βοηθά την Τέσλα εμέσω. Όχι, σίγουρα εσύ με ανθρώπινο annotation. Εντάξει, το μεγάλο του pinpoint θεωρώ θα φύγει αυτό το μέσο. Και μετά είναι τύπου. Ναι, μετά πολύ ενδιαφέρον. Χάρηκα που σα γνώρισα και τα λοιπά. <χή και <χή και <με sharp bir> ναι, αλλά πα που δεν μπορεί να είναι. Είναι σαν σύνολο τη μαύρη τρύπα. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει αν περάσει. Γιατί στον βαθμό, κοιτά, είναι πράγματα που οποία ελέγχει και πράγματα τα οποία δεν ελέγχει. Αυτό που εμένα με. Εγώ γενικά τώρα τελευταία διαβάζω πολύ του πεσημιστέ, οπότε είναι πειρασμένη η σκέψη μου. Super Intelligence, Nick Bostrom, και αυτό είναι σε αυτό το group. Είναι τύποι που, εντάξει, ασχολούνται με αυτό το είναι super smart. Και βλέπουν το what can go wrong. Είναι όπω. σου δίνει ένα τόσο τεράστιο power, όπω και τα πυρηνικά. Δηλαδή, αν βάλει δύο βάσει συζήτηση, δύο θέσει, ότι το ένα ότι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο. Έτσι. They just want to see the world burn, Joker. Ε, και υπάρχει, ε, πέφτει τόσο πολύ το barrier of entry στο να μπορεί να καταστραφεί ο, ο κόσμος. κόσμο. Δηλαδή, αν ακραίο δείγμα με τα πυρηνικά, ότι εγώ είμαι καμικά διευθεκτονία και ε, κουβαλάω πάνω με ένα πυρηνικό και πάω στο κέντρο τη Νέα Υόρκη και τον ενεργοποιώ. Αυτό σαν θέση δεν είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί εγώ δεν με νοιάζει. Αδύρι, δεν με νοιάζει να Ξέρεις, να καταστρέψει τον εαυτό μου. Οπότε, αν είναι τόσο εύκολο γενικά για κάποιον, τώρα αυτό θα βγει τελείω tinfoil foil hat επεισόδιο, αλλά ε, το, το σκέφτομαι με ότι αν είναι πολύ εύκολο και υπάρχουν πολλέ ομάδε που δουλεύουν σε αυτό να δημιουργήσουν ενό είδου intelligence το οποίο ξέρεις, είναι, μπορεί να ξεφύγει από το φράχτη και να φτιάξει καταστάσει, α πούμε. Σε συνεργασία και με ανθρώπινο agents, γιατί δεν έχει χέρια. Ε, What happened uh, then? Καλή ερώτηση. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο αυτό θα πω. Θα, το, θα βλέπουμε το επεισόδιο σε μερικά χρόνια που θα είμαστε στα μπάνκερ μα και θα γελάμε και θα λέμε τα, λέμε, τα λέγαμε τότε. Να δούμε, πώς θα είναι το 2030. Λέβαια. Πάνω ένα reminder να κάνουμε ένα επεισόδιο τότε. Και αυτή η σκέψη πάντω είναι πολύ, πώ να το πω, να αρκησιστική. Το να κάθεσαι και να σκέφτεσαι ότι θα τελειώσει ο κόσμο. Υπάρχει αυτό το. Είμαστε τόσο σημαντικοί. Και εμεί ζούμε στι τελευταίε εποχέ του κόσμου. Τι κόσμο υπάρχει. είναι πολύ αυλά, το αναφέρει ότι είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, όταν είσαι ένα κόμπο. Ναι. Δεν είμαστε όμω απλά κόκκι άμμο, παιδί μου. Φίξατε. Ξανά δεν πάτε το περσπέκι. Είμαστε κόκκι άμμο που θα φτιάξουμε αυτό που θα μα καταστρέψει. Ποιο άλλο κόμκο άμμο. Εγώ δεν, δεν, είμαι καθόλου το με το AI. Αλλά θεωρώ ότι η σημαντικότητα έχει να κάνει πάρα πολύ με το προσπέκτη. Δηλαδή, αν δεις ωραία, πόσο σημαντικό είμαι στο σύμπαν. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Σωστά. Αλλά άμα δει στο πόσο σημαντικό σου για του δικού μου ανθρώπου, το οποίο είναι σημαντικό γιατί το βιώνει. Ναι. Και εγώ σημαντική είναι αυτή. Καταλαβαίνει ότι αυτό αλλάζει, παιδί μου. Όπω. Ναι. Και το θέμα τη ελεύθερη βούληση, άλλο κομμάτι που... Μετά... Πούν, θα σου πούνε και αυτό που Η επόμενη κουβέντα είναι το consciousness. Και τι είναι consciousness. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουν γίνει αυτά και θα ξαναγίνουν μέχρι να βρουν, βρούμε την απάντηση εδώ στη μικρή κουβέντα. <σίγουρα> ε, 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 χίτα, κου, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό εδώ. δεν θα εκφέρω άποψη. Hey, έχετε ακούσει. Δεν ξέρω, πρέπει να, ραπάρουμε. Γιατί ήθελα να, να πω κάτι. <σίγουρα> δύο, έχω πολύ... Δεν ξέρω, Γενικά οι κουβέντε σα, και αυτό ήθελα να σα το πω κάπου, μοιάζουν λίγο σαν κουβέντε ε... Αστρωμένων φοιτητών Πολυτεχνείου που έχει πάει τρει το βράδυ και λένε. Είναι... Και, είναι και ναι. αν το σύμπαν. Και σκέψου, και σκέψου, ναι, ναι. αν το σύμπαν είναι. και λέει, ξέρω εγώ. <laughs> ναι, ναι, ναι. αλλά, αλλά έχει νόημα, ρε παιδί μου, αυτή η όποια κουβέντα. Ειδικά από ανθρώπου που είναι στον χώρο του τεκ και βλέπουν, γιατί αν βγούμε τώρα έξω στον δρόμο, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι το ChatGPT. Αντικειμενικά, δεν ξέρουν ότι. μάλλον ότι παρόλο που έγινε τόσο popular, ή δεν ξέρουν ότι τι είναι synthetic data και okay, και okay. and it's fine, δεν χρειάζεται να το ξέρουν αλλά λες, ok τα πραγματάκια και δεν ξέρει κανείς πρέπει να συζητάμε μαντάρια αυτά να ανοίγει λίγο το το doors of perception to not Kids don't do drugs. Φαντάζει να πλευρώ τους. Ναι, αυτό και εγώ. Ο Δομέλο, δεν είσαι. Όπως είχε πει πάντως και εσύ, υπερβάλλω ότι μέχρι τα 25 με 30 δεν γίνανε να κάνεις τέτοια, γιατί είσαι χαλά. Είστε και εσείς φαν του είχε υπερβάλλει. Γιατί έχει κάνει τόσο μπάμ ο τύπος. Έχει... Καλώς. Ναι, γιατί είναι περίεργο. Τον έχουν στείλει 4-5, ξέρω εγώ, και θέλουν και εγώ να κάνεις να ασχοληθώ. Εντάξει, τώρα είναι ένα παρεάκι όλοι εκεί πέρα. ο Χίγουρμαν, είναι ο Νόμπ Φρίντμαν που κάνουν αυτά τα οι Ο ένα λέει θα θέλω να είναι ο άλλο και παίρνει βάρο. Εγώ πιστεύω αυτό που μου αρέσει στον Άντρου Χίγουρμαν και ίσω να. Αυτό και ο Τζορόγκαν είναι τα αγαπημένα μου, είναι το ότι μένει πάρα πολύ on top. Και που είναι ακριβώ. Εμένα μου αρέσει ο Τζορόγκαν γιατί ξεφεύγει εντελώ και αρχίζει και μιλάει για γορίλε. Ναι, ναι, κάνει μαντάλια, ξέρω εγώ. Ναι, ενώ ο είναι πάρα πολύ on topic. Δηλαδή, έβλεπα τώρα για παράδειγμα ένα βιβλίο που είχε πάει σε φομικό, στον εφημικό, στον Τόμ Σεγκούρα. και είπε ένα αστείο αυτό. Αυτοί δεν μοιάζουν υπερβολικά. Ο Τζο Ρόγκαν με τον Τόμ Σεγκούρα. ναι, κα... φατσικά. Και είναι και, και ναι, πάρα πολύ. Είναι που δεν του αρέσει. Οπότε βάζουν το Και λέει ναι, ότι ξέρει τι παιδιά ναι, να το κόψουμε. Λέει δεν το εμπίνω, λέει αυτό. Τι το έχει αυτό στο βίντεο. Λέει δεν ναι, θέλω να ξέρω. Ναι. Και μετά κάποιο γράφει από κάτω, λέει γιατί δεν καταλαβαίνει από χιούμορ, λέει <coughs> και κόντεξ και αυτά. Και λέει προφανώ ναι, αλλά λέει Σήμερα, όλα λέει κάποιο μπορεί να τα πάρει out of context και να πει ότι θέλει. Οπότε είναι τόσο προσεκτικό στο τι θα πει, που εμένα αυτό μου αρέσει. Όσο oh, so. μου αρέσει, <συσχεστά> είναι περισσότερο στο τζερόγγαν. Είναι λίγο στην υπερβολή, δηλαδή έχει κάποιε φορέ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάθε φορά για που αναφέρει φαγητό, σου λέει, ε, άμα τρώ κρεά αυτό, άμα δεν τρώ κρεά αυτό, άμα προτιμά χαλά, Λεκίνη. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει όλα τα πιθανά ρεβετή σενάρια και δεν έχει πιάσει και το θέμα του COVID καθόλου. Το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ καλό εντάξει, μηδέν άμα το δει καθόλου. Καμία αναφορά σε COVID. Ναι. COVID με ποια έννοια, με την έννοια Το lab theory. Ναι, των implications στον άνθρωπο. Το περνά δύο-τρει φορέ και. Επιστημονικά δεν το έχει πιάσει. Γιατί ήταν ένα θέμα που ήταν hot και είχε και έχει επιλέξει να μείνει μακριά από αυτό. Εντάξει. Μπορεί να είναι στρατηγική. Είμαι full metal. Όχι, γενικά είναι ωραίο. Εμένα με κουράζει κάποιε φορέ γιατί είναι υπεραναλυτικό. Φαντάζομαι ότι για κάποιον ο οποίο είναι πιο γνώστη στην νευροβιολογία από εμένα περνάει τέλεια. Εγώ κάποιε φορέ ζορίζομαι και επειδή είσαι στα μπου, στα μάξια αυτά, ε, πολλέ φορέ. Αν είσαι έτοιμο να πάρει AG1, AG1 νομίζω ότι θα τσιβήσουν. If so. Κάτι συμπληρώμα διατροφή. Τα ξαναδεί με στην αρχή, έννοια. Όχι, να ψάχνω κάποιο είδο συμπληρώμα διατροφή. Let's check it out. Ο κάτι φορέ στα ναρκωτικά. Με συμπληρώματα διατροφή. Μπορεί, δεν ξέρω. Προ το παρόν, φτιάχνω κάτι. Και ψάχνω να δω τι θέλω. Αν θέλω να κάνω και εξτάσει πρώτα και να δω. Δηλαδή, θέλω να είναι έξι πυρε σύμπαν. Σωστό. Αυτό γενικά ό,τι λέτε είναι Twitter Silicon Valley. Δηλαδή, πώ κάνουν optimize το σώμα του, πώ κάνουν monitor τα πάντα. Δεν μπορεί θα βγει τώρα μόλι κλείσουμε την κάμερα. Γιατί είναι καθημερινό, είναι τέτοια θέματα. Οκ, οκ. Ναι. Ναι, τι άλλο, για πες εσύ κάτι άλλο. τι έχουμε φτάσει. Τώρα, τελειώσαμε τώρα το intro. Αυτό, ναι, πάμε σε παρτού. Δεν ξέρω, θα... θα μου φωνάξετε σε ένα χρόνο να πούμε που είμαστε, τι έχει αλλάξει. Δεν θα μου φωνάξει πώς. Όχι, εντάξει. Απλά, εγώ σε κούτρα για σύγδομο και κάτι αυτό. Και λέγατε ότι σα είχε κυρώσει κιόλα. Μην μου δώσετε τι μέλλε φορέ. Ναι, ναι. Αγαπητέ. Α, γι' αυτό φοβήθηκε να μου πει. Ναι, Είχατε το προηγούμενο επεισόδιο με τον Νιωσήφ και τον Μιχάλη, όταν είχαμε ματώσει για να το κάνουμε, δεν θέλαμε να το οργανώναμε έξι. Και από το Απρίλιο, έτσι. Ήταν, λοιπόν, εκεί. Εκεί. ήταν να είναι ήταν... ήταν... New Year Special. <σφυγλίδι> Α, καλά. Τέσσερι μήνε μετά. Θέλαμε να δούμε οικογένειε, νομίζω ότι κάποιο ήθελε να μπλέξουμε. Μετά κάποιο έλειπε εξωτερικό. Και δύο πράγματα όλα ήταν. Τα είχαμε κάνει όλα μετά από το φανά σενάριο. Μου κάνει εντύπωση που δεν είχα κάνει ερωτήσει τύπου VC δηλαδή πώ επιλέγετε ομάδε, τι έχετε δει. Χάμε, δεχόμενο. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Γιατί τώρα κάναμε το ύπνο. Πάμε στο επόμενο, δεν υπάρχει το κόμμα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Εγώ χαίρομαι. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να προμήσω από τώρα, αλλά θα σα ξανανοχλήσω. Εντάξει. Ωραία, οπότε φτάνοντα στο τέλο, αν έχει ξαναδείψει ότι μικρέ κουβέντε, ο καλεσμένο μπορεί να προτείνει περισσότερα πράγματα. Οπότε θέλει να προτείνει πρώτο. Πόσο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, θέλω να προτείνω κάτι το οποίο δεν το έχει προτείνει κανεί ποτέ στην ελληνική τεκόσφαιρα ή τουμπόσφαιρα ε, κτλ. Ε, ένα... Δύθμε, <σχερδίσεις>, ξέρει, είμαι σίγουρη ότι είχε προετοιμασμένο. Όχι, αυτό απλά. Ε, έχω ακούσει αυτά που ήθελα να προτείνω, τα έχουν προτείνει όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, και εγώ δεν βλέπω. Α πούμε, product, τι να σου πω, Οστρέλια, ο, ο Λένι, ε, αυτά, οκ. Ή δε, ξέρω εγώ, άκου το χιν-podcast του με τον Μάρτι Κάγκαν, οκ. Okay ή VC Wise. VC Wise ακούω κάποια πράγματα για τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Α πούμε, ένα, δύο blogs. Το ένα είναι του Ελλάδ Γκίλ, το άλλο είναι του Fred, Wilson, νομίζω. Αν είναι ο Fred Wilson. με ενδιαφέρει πράγματα που έχω να κάνω με strategy. Γιατί για να μπω σε αυτή τη δουλειά να καταλάβω λίγο καλύτερα το mindset αυτών των ανθρώπων. υπάρχει ένα τυπά, ο οποίο είναι ειδική καταγωγή. Λέγεται Βενκατέ Ράο. Ωραία. Και έχει γράψει πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν συνοχή. Είναι super smart, αλλά αυτά που γράφουν δεν είναι ότι, δεν είναι ότι υπάρχει ακριβώ ένα ενοποιητικό ε, theme. Έχει γράψει, ε, έχει, έχει, προτείνει μια οργανωσιακή θεωρία με βάση το, το The Office. Έχει την The Office. Ένα νέο ψάβι. βέβαια το αγγλικό. Έχει το αγγλικό και όλο το βαρύ. Όχι, είναι, μόνο το όχι το ελληνικό, yeah. αυτό εννοώ. Mm. Υπάρχει το γραφείο. Ω Θεέ. Όχι. <laughs> και αυτό το χαλάσανε. Δεν μπορούν να μα αφήσουν να έρθουμε τίποτα. Ριούς παιδιά να το πήρε. Δεν το ξέρετε. Είχε πάρει το franchise, <laughs> Πήγε στο Ρίχη Ζερβές και, και, και είπε ο Ρίκη Ζερβές. Ναι, έχει χιμωρο Ζερβές. Είδε το Σεφερλί και είπε πάρτο. Ε, οπότε έχει φτιάξει μια οργανωσιακή θεωρία με βάση, το, με βάση αυτή τη σειρά. Η οποία έχει να κάνει με το χώρο του γραφείου χωρίζει τον κάθε εργαζόμενο σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι, οι losers, οι οποίοι ξέρουν το game, το καταλαβαίνουν, αλλά δεν ασχολούνται. Απλά πάνε καρτούλα day in, day out, πάνε παρακάτω. Ε, ο Jim Halbert, για όποιον έχει δει το The Office, είναι αυτό το παράδειγμα. Ε, είναι οι, οι cluelες, αυτοί που δεν ξέρουν καν ότι παίζεται κάποιο game, αλλά συμμετέχουν. Παράδειγμα ο Michael Scott, ο οποίος ζει τη δική του σφαίρα. Ε, και είναι και οι... οι ψυχοπαθείς. Οι ψυχοπαθείς είναι οι, ας πούμε, οι career ladder. Είναι τα αφεντικά του Μάικλ, για όποιον ξανά έχει δει το the Office. Και αυτά που προτείνει βάσει αυτό και το πώς πάει τους ανθρώπους, όποιος το διαβάσει αυτό που είναι απλά μια μεγάλη σειρά από blogs, blog posts, δεν θα ξαναδεί ποτέ τον εργασιακό του χώρο με το ίδιο μάτι. Δεν είναι ότι είναι έτσι, είναι ότι απλά είναι το, όπως όλα τα frames, ένα καινούριο frame για να δεις τον εργασιακό σου χώρο. Και αλήθεια είναι ότι κάπω εκείνες, α, Θα μπορούσε αυτό να είναι αυτό. Εμεί το έχουμε κάνει στην όρφη μου αυτό. Έχουμε ματσάρει ε, χαρακτήρες ε, από, από, το... από το The Office. <laughs> Και δεν θα σα πω ποιο είναι ποιο. Mm. Αλλά ματσάραμε από το The Office mm. με του. Uh... Ναι, είναι πολύ απλό. Off camera θα πρέπει να μα πει. Δεν θα πω πετσόνε. <laughs> <laughs> <πέτσονες. laughs> <laughs> άμα δεν ξέρει το πιστό. Τα πω τα πάντα. Τέλεια. Κουλ. Αυτό, άντα. Τι άλλο θες. Σου δώσα χρυσάφι τώρα. Πρόσεχε ναι, ο Κανδεφόρτη έχει Speed Powers. Οπότε, αν θέλει, δεν είναι απαραίτητο, πάει κι άλλα. Έχω κι εγώ ένα blog post, Απλά γράφω μια φορά το χρόνο, κυριολεκτικά. Έγραψα ένα τώρα που έγραφα για την Genera Art. Πριν από αυτό, έγραψα ξέρω, πέρυσι. Γιατί είχα το ότι είχα παραπάνω χρόνο, οπότε έγραφα. Ναι, αυτό θα πω. Λοιπόν, το επόμενο blog, sign link. Και αυτο plug, πλάγ, έχω κάνει 5-6 πλάγ. Έχω πουλήσει την πραμάτια. Και αυτό το θερμό είναι Genesis Venture. <συσχελίδι> Δεν ξέρω αν φαίνεται το <συσχελίδι> No Go. <συσχελίδι> <no glow. συσχελίδι> έχω πουλήσει σήμερα. Τέλεια. Έχει πουλήσει, αλλά είναι σκεφτό. Εννοείται και αυτό ήταν η αρχή. Δεν έχω δει τι άλλο. Ένα rubber duck μπορώ να το τσιμπήσω. Θα πω μέσα νομίζω rubber duck. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα προτείνω ένα κόμικ Τώρα, επειδή πιάσαμε πάλι τέτοια θέματα καταστροφή και αυτά στο τέλο, είναι ένα δείξαμε στο Ισοθέστο με τον Δημήτρη. Είναι το LinkedIn Y, the Last Man. Και είναι ένα κόμικ το οποίο δίνει πραγμα... ε, μια ιστορία και καλά πεθαίνουν ξαφνικά όλα τα όντα τα οποία έχουν χρωμόσωμα Y. Άρα όλοι οι άντρε τη γη του. Στον... Oh, yeah. Εκτό από έναν με τη μαϊμού του, που είναι και οι δύο αγόρια. Και δείχνει πώ εκτελήσεται αυτό. Έχω διαβάσει τον πρώτο τόμο Τώρα θα ξεκινήσω το δεύτερο. Και έχω παραγγείλει, περιμένω σε ένα κομιξάδικο εδώ ποτέ, Θα το πλαγκάρο άλλη φορά. Να κάνω ένα σε αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά τα θύμισε ότι τι γίνεται αφού φύγει, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται The Leftovers. Που ξαφνικά εξαφανίζει το 2% του πληθυσμού τη γη. Αυτό είναι βιβλίο. Το... Ε, το, ναι, το 2% του πληθυσμού. Έχει, είναι βιβλίο που έγινε σειρά. Η σειρά είναι τέλεια, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Η σειρά είναι απίστευτη. Okay. Είναι φοβερή πώ διαχειρίζει το, το μετά. Κάτι εσύ. Λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν αν έχει νόημα να, να πλαγκάρω αλκοόλ. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά πολύ καλοί κορέδι να το κάνω αυτό. ναι. Ε, οπότε λοιπόν θα ξεκινήσω τώρα μια σειρά με την οποία μου αρέσουν. Με πρώτο σήμερα το κτήμα Γκόφαν mm -hmm. ε, φοβερά κόκκινα κρασιά που με αγοράζει τα κόκκινα. Σούπερ okay. Σουπερ, ναι. ε, το βασίλειο που έχει και το mm -hmm. με ανοίχτα που έχει το λευκό. Γιατί τα ποιά, Δεν ήξερα ότι είστε τόσο sophisticated. Ε, τόσο πολύ. Προσπαθώ μαθαίνει, να μαθαίνει. Είναι στον δρόμο για να. Ο Κινγκ. Ωραίο. Τέλεια. Αφού ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ. <συσχερσώ> εγώ, ευχαριστώ. <συσχερσώ> εγώ, εγώ ευχαριστώ. Ήταν υπέροχο. Περάσαμε πολύ σε Σε άλλε δεν περάσαμε. Βλέπε από Δύο Σούπερ. Ε, hey, αυτά λοιπόν. Και με του υπόλοιπου θα λέμε την εβδομάδα.